Μια μεγάλη καλησπέρα φίλες και φίλοι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, την ενημερωτική εβδομαδιαία εκπομπή του σταθμού μας, Διαλογισμοί. Απόψε Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, ένα ήσυχο βράδυ κατά τα άλλα μετά την πρωινή βροχή. Αγαπητέ Πέτρο Τσολάκο. Αγαπητέ Τάκη Πολίτη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Τώρα κατά πόσο ήσυχο είναι το βράδυ, τι θα φέρει η αυριανή μέρα, δεν ξέρουμε, είναι ησυχία πριν την καταιγίδα, αυτό θα το δούμε. Δεν ξέρω πάντως, ειδικά η σημερινή βραδιά και η σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ ωραία εκπομπή. Και, και εσύ και ακροάτριες και ακροατές μας, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και, στο δεύτερο μέρος ένα πολύ καυτό θέμα, έτσι. Βεβαίως, δεδομένου ότι έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν από τους καλύτερους κιθήριους. Δεν το λέω γιατί προσωπικά είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους, από τους καλύτερους που αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι. Και θα έλεγα ότι παρόλο ότι προέρχεται από την σημερινή αντιπολίτευση, έτσι, που θα τολμήσω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο σε όλους είμαι αγαπητός, όμως εγώ έχω στην καρδιά μου και από τους προηγούμενους και έναν από αυτούς και άλλους, αλλά και έναν από αυτούς που πραγματικά μας τιμά εδώ με την παρουσία του, τον φίλο και δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, τον Ζαχαρία του Σουρή. Καλός φίλος από παλιά. Ζαχαρία. Καλησπέρα, Ζαχαρία. Στον ελληνικό θα μιλάμε. Έτσι, δεν νομίζω να θέλεις να μιλάμε στο πληθυντικό, θα είναι το λάχιστο αστείο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα μου και, και από μένα στους ακροατές του Radio Adeline. Και είμαι εδώ στη διάθεσή σας να απαντήσω τα ερωτήματά σας τα οποία. Ο Ζαχαρίας που γυρίζει από Δημοτικό Συμβούλιο. Από Δημοτικό Συμβούλιο. Και βεβαίως θα έχεις και φρέσκα νέα, λοιπόν. Να μας πεις. Και φρέσκα νέα, και θέλω να πω για την ιστορία έτσι, Τάκη και φίλες και φίλοι του Radio Adeline. Δεν ξέρω αν κουράζω, όμως οφείλω να το καταθέσω, να το πω την άποψή μου, αν κάνω λάθος. Όποιος θέλει κρατάει την γνώμη του ή την άποψή του, εγώ όμως έχω υποχρέωση να καταθέσω τη δική μου. Εκτιμώ ότι αν ο Ζαχαρίας ο Σουρίς ήταν πριν από χρόνια και είχε εκλεγεί στο όποιο δημοτικό συμβούλιο, θα είχε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, πάρα πολλά, γιατί πιστεύω στην αξία του και δει στον τουρισμό. Διότι ο άνθρωπος αυτός είμαι σε θέση να ξέρω τις γνωριμίες και το ενδιαφέρον για τα κύθυρα, αλλά και τις γνωριμίες τις τεράστιες που έχει Ελλάδα και εξωτερικό. Ζαχαρία, αν λέω υπερβολές αυτά, ξέρω ότι με στραβοκοιτάζεις που τα λέω. Δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι για τον εαυτό. Το ξέρω, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το καταθέσω, να το πω. Και θα πω και κάτι άλλο. Σε πήρα μονότερμα, αλλά έχεις χρόνο, έχουμε χρόνο και θα πεις και εσύ πάρα πολλά πράγματα. Και στο Facebook που έγραψε χαριτολογώντας η αδερφή σου, λέει, κάνοντας πλάκα το μεσημέρι, έτσι, λέει, μου έμοιασε μένα, ξέρω εγώ. Κάποια άλλη κυρία λέει, ωραίο παιδί ο Ζαχαρίας, έτσι, ξέρω εγώ. Λέω, ρε παιδιά, ένας, δεν θα του γράψετε ένας την εσωτερική ομορφιά? Άστα, λέω, μπείτε, θα το πω εγώ το βράδυ στην εκπομπή, χαριτολογώντας. Πολύ λοιπόν, ωραία. Άρα τα είπα και καλώς ήρθες και καλή επιτυχία, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή από όταν άλαβες που τα κάνουμε μαζί. Ναι, ναι, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, άλλο να είσαι, να μην συμμετέχεις στο Συμβούλιο, έστω και στην αντιπολίτευση, εγώ εκτιμώ ότι μπορείς να προσφέρεις πάρα πολλά και προσφέρεις πάρα πολλά. Ξέρετε ότι ακόμα και η θέση του Δημοτικού Συμβούλου στην αντιπολίτευση επέχει θέση ευθύνη. Σαφώς. Σαφώς. Διαμορφώνεις μια κατάσταση. Σαφώς. Με τον ψήφο σου. Εννοείται. Εννοείται. Και δεν είναι, μην το κάνουμε όπως τους κυβερνώντες όλα τα χρόνια που ξέρεις, ο ένας τραβούσε το σκηνί από εδώ, ο άλλος από εκεί και ο άλλος παραπέρα. Είμαι σίγουρος ότι εσύ, ό,τι σωστό δεις, θα το επικροτήσεις, θα το βοηθήσεις, αλλά και ό,τι στραβό θα δεις, πάλι θα το θίξεις, θα το προσπαθήσεις να μην γίνει στραβό. Σε αυτό θα μου επιτρέψεις να κάνω μια τοποθέτηση. Είναι γεγονός ότι η αντιπολίτευση η οποία ασκείται στη Δημοτική Αρχή από την παράταξή μας είναι πρωτοφανής. 360 μοίρες. Είμαστε μια παράταξη η οποία ζητάμε το δημόσιο διάλογο με την Δημοτική Αρχή, με την πλειοψηφία, με την πλειοψηφία. Σε θέματα εμπειρίας του συνδυασμού ζητάμε να μας συμβουλεύονται και να καταθέτουμε τις απόψεις μας, και εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε. Όπου μας έχει ζητηθεί και έχουμε κληθεί να προσφέρουμε και να καταθέσουμε την άποψή μας, το έχουμε κάνει, θα το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι μπορούν να υπάρχουν κόντρες πολιτικές το 2015 μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων στο Δήμο. Θεωρώ ότι έχουμε δημοκρατία, όταν έχεις μία γνώμη
θα πρέπει να την αναπτύσσεις με επιχειρήματα και να δικαιολογείς και να αιτιολογείς για ποιο λόγο τάσσεται υπέρ ή κατά, ή να αντιπροτείνεις μία πρόταση επί του θέματος και έτσι να βοηθάς το δημόσιο διάλογο και να πορεύονται όλες οι παρατάξεις μαζί για το κοινό καλό του τόπου. Είναι πολύ βασικό να γίνεται σωστή αντιπολίτευση, Ζαχαρία φίλε. Εγώ θεωρώ από τη μεριά μου που έχω αναλάβει από τον Αύγουστο ανέλαβα, όπου κρίνω προσωπικά εγώ ο ίδιος αλλά και η παράταξή μου, γιατί όλες μας οι αποφάσεις ως τώρα που έχουμε ψηφίσει είναι ομόφωνες παραταξιακά, δεν έχουμε διχνομία, θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε και ότι όποια θέματα εμείς γνωρίζουμε και μπορούμε να συνεισφέρουμε θα το κάνουμε και το έχουμε δηλώσει και δημόσια. Ζαχαρία, πιστεύεις ότι επειδή είσαστε και πολλοί, να το πω έτσι, από αντικαταστάσεις από παλαιότερους, έτσι, είναι ένα θετικό αυτό, καινούργιο, να το πω έτσι. Σίγουρα το νέο αίμα βοηθάει και στη νέα αντίληψη και σε διοίκηση διάθεση, των πραγμάτων. Και σε διάθεση και σε όρεξη. Ναι. Και σε αντιπαλότητες. Σίγουρα αυτό που βοηθάει όταν έχεις παλαιότερους δίπλα σου, έχουν την πείρα, εντάξει. Έχουν την πείρα, η οποία όμως είναι πάρα πολύ βασική. Σίγουρα. Η πείρα στο Δήμο χρειάζεται. Σίγουρα, είναι πολύ βασικό εργαλείο να έχεις έμπειρους καθηγητές. Αλλά δεν πάβει όμως, Ζαχαρία μου, και θα συμφωνήσει αυτό, ότι γενικότερα και από τις ΜΕΝ και τις ΔΕ, από όλες τις παρατάξεις, και χθες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, και εύχομαι να μην συνεχίσουν, να υπάρχουν αντιπαλότητες. Με τους παλαιότερους μιλάω πάντοτε. Πάντοτε. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και δεν πρέπει. Εμείς αντιπολιβόμαστε μόνο και μόνο για το καλό όφελος του Δήμου. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και είναι πάγια πολιτική μας άποψη, θα την υπερασπιστούμε, έστω και αν είναι αρνητική. Και ας διαφέρει από αυτής της δημοτικής αρχής. Ξέρετε, στη δημοκρατία δεν μπορούν να συμφωνούν όλοι. Εννοείται. Και εξάλλου αυτό είναι η δημοκρατία. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Θεωρώ ότι όταν με τις παρεμβάσεις μας αναδεικνύουμε θέματα, αυτά επιλύονται. Αυτά είναι να φέρνεις κάτι από την αφάνεια και να τα φέρνεις στον αφρό. Μπράβο σε όλους σας. Έτσι, αν αυτό συμβαίνει είναι. Αυτό είναι. Ναι. Αν συμβαίνει αυτό, μπράβο σε όλους σας. Και εσύ πολίτες και αντιπολίτες. Όσο είμαι εγώ, έτσι, τουλάχιστον από την εμπειρία μου στα δημοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό για συμβαίνει. Το καλό αυτού του τόπου. Γιατί κακά τα ψέματα, Ζαχαρία, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται περισσότερο ή λιγότερο κανένα. Γιατί ο σκοπός είναι το σωστό αποτέλεσμα. Μπράβο. Όλοι ενδιαφερόμαστε για τον τόπο. Για τον τόπο. Να πάει μπροστά αυτό. Εάν εμείς δεν ασκούμε σωστή πολιτική και κοιτάμε να αντιπολευόμαστε για την αντιπολίτευση, πιστέψτε με, αυτό κάνει πολύ κακό στον τόπο. Γιατί διχάζει. Βέβαια. Διχάζει. Βέβαια. Και ο διχασμός είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο, ό,τι είναι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Και επειδή το έχουμε νιώσει στο πετσί μας τώρα, τώρα όλα αυτά τα χρόνια τα βογενέστρα, κακά τα ψέματα, τα είδαμε, αίθουσες δικαστηρίων και τι, πού να ξεκινήσει, πού να τελειώσει κανείς. Και πού να τελειώσει. Δεν είναι καλά. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οι πρώτες αποφάσεις από τα δικαστήρια, Πέτρο, που μου επιτρέψεις ότι είναι αθωτικές. Είναι αθωτικές. Δηλαδή, πολλής καημός για το τίποτα. Απλά στέλνονται στα δικαστήρια άνθρωποι γιατί προσέφεραν στον τόπο τους, γιατί διεκδίκησαν, γιατί ήθελαν να προσφέρουν και τελικά σύρονται στις αιθούσεις. Δηλαδή, αυτοί ήθελαν. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Ευτυχώς και ούτε θέλω να το νιώσω σαν εμπειρία. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει με προσωπικό υδρότα από το πρωί μέχρι το βράδυ να σύρονται στα δικαστήρια και να κατηγορούνται γιατί, γιατί προσέφεραν. Είναι πολύ δύσκολο διαχειριστικά μέσα σου, νομίζω, να το διαχειριστείς και να μπορέσεις να σου δώσει κουράγιο να συνεχίσεις. Δηλαδή, λες, το πιο εύκολο πράγμα είναι να πεις «Δεν βαριές, άστο. Ας το κάνουν οι επόμενοι». Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν θα κοιτάξω να κατηγορήσω τον άλλον για να φανώ ότι εγώ γνωρίζω ή τι ξέρω ή τι εσύ δεν το έκανες σωστά και να κοιτάξω. Ακόμα και λάθη που εντοπίζω τώρα στη δημοτική αρχή, είμαι πολύ προσεκτικός στις διαπιστώσεις μου, πώς θα τους διατυπώσουν, πώς θα τους πω ότι αυτό που κάνετε διαφωνώ και θεωρώ ότι πρέπει να το λύσετε. Ζαχαρία μου. Να ξέρετε ότι με τη δημοτική αρχή δεν επικοινωνούμε μόνο στη δημοτικά συμβούλια.
επικοινωνούμε και τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Εννοείται. Και έτσι πρέπει. Αν υπάρχουν καλές σχέσεις. Να κλείσω και από την πλευρά μου το θέμα των δικαστηρίων. Θεωρώ και εκτιμώ και νομίζω ότι έτσι είναι, ότι μέχρι τις όποιες εκδικάσεις των υποθέσεων απομένουν, που απομένουν είτε αυτές ανάχει σε έφεση ο εισαγγελέας, είτε αν προκύψουν τώρα με τον έλεγχο που θα ξαναγίνει πάλι 11, 12, 13, 14, είτε σε επίπεδο ανυπτυξιακής, είτε επίπεδο λιμενικού, είτε επίπεδο δήμου, νομίζω ότι μέχρι τις εκδικάσεις των υποθέσεων οι όποιοι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα της, το τεκμήριο της αθότητας μέχρι έτσι. Και αυτό οφείλουμε να το σεβαστούμε. Εγώ έχω πει θα περιμένω τις όποιες αποφάσεις να βγουν τελεσίδικα και μετά θα τοποθετηθώ. Αν πράγματι άδικα έχουν συρθεί κάποιοι στα δικαστήρια, θα ενωθώ μαζί τους, θα ενώσω τη φωνή μου και θα πω έτσι κακώς κάκιστα αυτοί που τους στείλαν. Εάν όμως καταδικαστούν, τότε θα είμαι απέναντί τους. Όποιοι και αν θα είναι αυτοί. Νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό και το δίκαιο. Το δημοκρατικό. Το σωστό. Έτσι συμφωνείς με αυτό που λέω από την πλευρά μου, εγώ δημοσιογραφικά. Γι' αυτό και δεν παίρνω θέση. Περιμένω να βγουν τα όποια δικαστήρια, αλλά να βγουν ολοκληρωτικά και να τελειώσουν τελεσίδικα. Έτσι. Έτσι. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να οφείλουμε να έχουμε υπομονή. Μην μείνουμε όμως αυτά, αυτά είναι δυσάρεστα. Καταρχήν να πούμε ότι όποιοι φίλοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα προς τον φίλο τον Ζαχαρία τον Σουρή μπορούν ή τηλεφωνικά ή μέσω Facebook εδώ στην ομάδα μας να γράφουν ερωτήσεις. Τάκη, πάντοτε βέβαια κόσμια με ερωτήσεις. Αυτό εννοείται. Ναι. Θεωρείται αυτονόητο. Ο Ζαχαρίας είναι ένα παιδί για που να μας απαντήσει ο Ζαχαρίας. Ναι. Το σεβόμαστε και τον κάθε καλεσμένο μας οφείλουμε να τον στηρίξουμε. Αυτό να εννοείται βέβαια. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε λοιπόν. Το πάμε... απόψινό, το σημερινό. Ναι, το σημερινό. Για πες μας, Πιτροχάδη, Ζαχαρία, τι πώς πήγε, θέματα είχατε σήμερα. Ήταν... Είχαμε την αποδοχή μελέτης συντήρησης του Δημοτικού Καταστήματος του Ποταμού και ο ορισμός του τρόπου ανάθεσης για το κτίριο του Ποταμού. Το κτίριο του Ποταμού. Η παράταξή μας ψήφισε παρόν σε αυτή την αποδοχή της μελέτης, διότι δεν αποσαφηνίζεται πώς αυτό το κτίριο με την υπάρχουσα μελέτη μπορεί να αποκατασταθεί. Από το 2002 περίπου μέχρι και σήμερα έχουν δαπανηθεί για την ανακαίνιση αυτού του κτιρίου πάνω από 300.000 ευρώ. Και τελικά. Συγγνώμη, από πότε? Από το 2002. Μέχρι σήμερα. Ναι, 300.000. Ναι. Γύρω στις 300.000. Λοιπόν. Και δεν έχει γίνει τίποτα το ουσιαστικό. Τώρα. Αυτά τα 80 χιλιάρικα που ήταν η μελέτη ήταν για... Άλλα 80 πάλι τώρα. Ναι, ήταν άλλα 80 τώρα για άδεια οικοδομικής ανακαίνησης. Ούτε για να μπορέσουμε να πάρουμε γραφεία. Ξέρετε, ο Δήμαρχος προωθεί το κατάστημα του ποταμού, αυτό το δημοτικό μεγαρό, για να το κάνει πολιτιστικό κέντρο. Και όταν με το καλό θούνε προσλήψεις στο Δήμο, να μεταφερθούν εκεί τα νομικά του πρόσωπα του Δήμου. Έτσι είναι το σχέδιο της υπάρχουσας δημοτικής αρχής. Εμείς λοιπόν, επειδή θεωρήσαμε ότι αυτά τα 80 χιλιάρικα είναι ένα μεγάλο ποσό, υπερβολικό. Όχι, δεν το θεωρώ ότι είναι υπερβολικό ποσό. Αλλά είναι αβάσιμα ως προς την τεχνική προδιαγραφή του. Δηλαδή, γράφει μέσα η συντάξας της μελέτης, προβλέπει κάποια ποσά για κουφώματα. Δεν προβλέπει δηλαδή αυτό το ποσό δηλαδή, για τα παντζούρια. Βλέπουμε μόνο τα κουφώματα. Δηλαδή θα φτιάξουμε τα κουφώματα και τα παντζούρια θα αφήσουμε σάπια. Καταλάβατε. Δηλαδή υπήρχαν τεχνικές ατέλειες κατά τη γνώμη της παράταξής μου και γι' αυτό ψηφίσαμε παρόν. Μάλιστα. Από την τεχνική μελέτη. Μάλιστα. Μην μείνουμε σε αυτά. Ναι. Ζαχαρία μου, αν μου επιτρέπεις, όσο μπορεί συνοπτικά έτσι, το λέω με την καλή έννοια, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σου. Για τους φίλους που ακούνε, που αν τους ενδιαφέρει για ναι. Το, που είναι το πιο σημαντικό, που είναι το άμεσο για το... Για τη διαγραφή ποσών από του χρηματικού καταλόγου ίδρυψη, το θέμα αποσύρθηκε για άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά αποσύρθηκε. Μάλιστα. Για άλλη μια φορά αποσύρθηκε. Μπράβο. Λοιπόν. Όλα τα υπόλοιπα είχαν τυπικό χαρακτήρα και ψηφίστηκαν ομόφωνα. Σε ό,τι αφορά το σημερινό συμβούλιο. Ναι. Άρα λοιπόν πάμε τώρα στα βαθιά. Ξέρω, φίλε Ζαχαρία, και μη μου αρνηθείς, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό από, ακόμα και από αντιπάλους, ενώ από την πλειοψηφία πιστεύω, ότι αν θα ήσουν από χρόνια, το είπα και στον πρόλογό μου, θα είχες προσφέρει πάρα πολλά. Και ειδικά στον τομέα του τουρισμού. Είναι
η αναπομένουσα πηγή εσόδων στο νησάκι μας αυτό, όπως το είπαμε και με τον αντιδήμαρχο τον Γιώργο Δουκομινό στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος και βέβαια όχι να αυξήσουμε τον Αύγουστο, γιατί δεν λέει και κάτι αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν έχουμε τις υποδομές για τον Δεν έχουμε ανάλογες υποδομές. Θέλω λοιπόν, βάζοντας το χέρι στην καρδιά, να μας πεις τι είναι αυτό που, αν εσύ ήσουν δήμαρχος, έτσι, και περνούσε από το χέρι, τι θα ήταν αυτό που θα άλλαζες άμεσα για να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Θα είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι πολύ γενική η ερώτησή σου και πρέπει να απαντηθεί πολύ ειδικά. Δηλαδή, η αύξηση της τουριστικής σεζόν είναι ένα ασύνθετο πράγμα. Δεν απαντιέται δηλαδή με το να σου πω ότι εγώ αν ο Δήμος αύξησε τις συμμετοχές του σε τουριστικές εκθέσεις, πήγαινε στο εξωτερικό κάθε μήνα, συμμετείχε, μοίραζε διαφημιστικό υλικό, αυτό θα έφερνε περισσότερο κόσμο. Λυπάμαι που το λέω, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ανάπτυξη θα περάσει μέσα από το Δήμο. Δυστυχώς δεν θα περάσει μέσα. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μέσα από το Δήμο. Η ανάπτυξη θα έρθει από τους ίδιους τους ιδιώτες. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές που φέρνουν την ανάπτυξη σε ένα τόπο. Αν δηλαδή εσύ, Πέτρο μου, ανοίγεις ένα ξενοδοχείο και ποτέ σου δεν έβγαινες ποτέ παρά έξω για να αυξήσεις την επισκεψιμότητα στο ξενοδοχείο σου, με διάφορους τρόπους που επιτάσσουν το σύγχρονο marketing για να μπορέσεις να προσελκύσεις πελατειακό κοινό. Εάν δεν το κάνεις αυτό, κανένας δήμος δεν πρόκειται να έρθει να σου γεμίσει το ξενοδοχείο. Ζαχαρία, συγγνώμη. Για παράδειγμα. Συγγνώμη, θέλω να το να δώσω έμφαση σε αυτό που λες. Τάκη, πες μου κάτι, το μεγάλο ξενοδοχείο, το μεγάλο απέναντι εδώ στην Αγία Πελαγία, πώς το λένε, το Κηθέα. Μπράβο, το έχει ο κύριος Σπύρος, νομίζω. Θυμάμαι λοιπόν πόσο σημαντικό, είδες ότι σωστά το επεσήμανα για τον Ζαχαρία εγώ, έφευγε, έκλεινε τέτοια εποχή και έφευγε εξωτερικό στην Ευρώπη. Και τώρα σε εξωτερικό είναι που και, τώρα. Και έφευγε λοιπόν προσπαθώντας να οργανώσει, να φέρει γκρουπ από το Πάσχα και γι' αυτό και πάντα ήταν σε πληρότητα. Βλέπεις λοιπόν πολύ σωστά πόσο το τοποθετείς εσύ. Η σημαντικότερη εποχή οργάνωσης είναι από το Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο. Οι σημαντικότεροι δε μήνες, ανάλογα βέβαια έχει να κάνει και με το προϊόν το οποίο δουλεύεις. Δηλαδή αν δουλεύεις τσάρτερ, η δουλειά την κλείνεις το Μάιο για το επόμενο καλοκαίρι. Για όσους δεν κάνουν εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα, δουλεύουν είτε με εγχώριο είτε με μεμονωμένες κρατήσεις, δουλεύουν από τώρα και προσπαθούν και θεμελιώνουν τα συστήματα τους κρατήσεων και υπογράφουν σύμφωνα συνεργασίες στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, ανάλογα εκείνο το marketing το οποίο εξασκούν. Συγκεκριμένα το Κηθέα, για να καταλάβετε, έχει τεχνικό σύμβουλο. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν για αυτό το πράγμα. Να το κάνει ο ίδιος ο ξενοδόχος. Άρα είδες ότι είναι πόσο οργανωμένο. Προσλαμβάνει ανθρώπους για να του τρέχουν το προϊόν της επιχείρησής του. Δηλαδή, δεν πηγαίνει κάθε μέρα ο κύριος Δελιάδης στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Ρωσία, στην Κύπρο. Πηγαίνει εκεί που πρέπει να παρίσταται ο ίδιος σαν επιχειρηματίας, αλλά από εκεί και πέρα έχει τους ειδικούς συμβούλους που τρέχουν για αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο και μπορεί και το κάνει γιατί πρέπει να... Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα στο νησί για τις μικρότερες επιχειρήσεις ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εκεί πρέπει να κινηθούν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει 10 δωμάτια δεν μπορεί να κάνει αυτό το σχέδιο το οποίο θα κάνει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι τελείως διαφορετικές. Ναι, αλλά Ζαχαρία, συγγνώμη, θα μπορούσε όμως να το κάνει ο σύλλογός τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που θίγεις αυτή τη στιγμή. Ξύνεις μια πολύ μεγάλη πληγή πάνω στο νησί που για μένα από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει, από εκεί πρέπει να είναι εφετηρία. Πρέπει να έχει ένα σύλλογο όλα τα καταλήματα μαζί. Ένα σύλλογο. Να έχει ένα θεσμικό όργανο που να τον εκπροσωπεί παντού. Είναι και πολύ σημαντικό. Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για όλους. Αυτό. Ενιαία. Να εκπροσωπούνται όλοι οι επιχειρηματίες. Διότι οι μικροί επιχειρηματίες μεμονωμένοι, το καταλαβαίνω, μπορεί ο άλλος να δώσει 5 και 10 χιλιάρικα να πάει σε μια έκθεση στο εξωτερικό.
Εννοείται. Γιατί αυτά και να τα δώσει και να τα δώσει δεν να τα κάνει. Δεν θα πάρει το χρόνο. Δεν θα τα πάρει πίσω. Με καταλαβες. Ακριβώς. Λοιπόν, οι περισσότεροι τι κάνουν, στοχεύαν τόσα χρόνια στην εγχώρια αγορά. Με την οικονομική κρίση η εγχώρια αγορά έκατσε. Και όσοι είχαν στραφεί σε εξωτερική αγορά, επιβιώσανε. Εφέτος τα στατιστικά στοιχεία της τουριστικής κίνησης, εάν δεν είχαμε την αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα κατά 26 εκατομμύρια, μάλλον όχι κατά 26 εκατομμύρια, έφτασε στα 26 εκατομμύρια τουριστική κίνηση, πολύ αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Αυτό λοιπόν καταγράφηκε και στο νησί μας. Δηλαδή, εδώ τι είχαμε στο νησί. Η ποσόστοση ναι. των Ελλήνων ναι. σε σχέση με τον ξένων ήταν 70-30. 70 του εξωτερικού, 30 Ελλήνων. Επί συνόλου στα κύθρα. 70-30. Όχι, όχι. Συγκρίνοντας με άλλα. Λοιπόν, με άλλη χρονιά, εδώ εφέτος στο νησί παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο. Υπήρχαν, δεν το συζητώ για το μήνα Ιούλιο, ήταν καθοδικός ο Απρίλιος, ανωδικός ο Μάιος και ο Ιούνιος, καταστροφικός ο Ιούλιος, συν 3% ο Αύγουστος, 14% ο Σεπτέμβρης και προς το παρόν δείχνει ότι έχει και 2% επιπλέον και ο Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος, πολύ σημαντικός τέτοιους μήνες να έχεις αύξηση στην τοπική σου οικονομία. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν θα βγεις έξω, θα δεις ακόμα δηλαδή, ότι υπάρχουν έξω, υπάρχει κόσμος, είναι έξω. Ναι. Παρόλο που έχουν σταματήσει τα τσάρτερ. Σε τι, κατά τη γνώμη σου, οφείλεται αυτό, έστω αυτή η μικρή αύξηση ή αν θέλεις η μικρή μείωση. Αυτό σε τι οφείλεται. Αυτό θα δεις ότι οφείλεται γενικότερα στην κυβερνητική πολιτική που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση επί Υπουργείας Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή το ότι είχαμε αύξηση εκπληρώνεται η δικιά της δουλειά αυτή τη στιγμή. Η κουντουρά θα είναι του χρόνου. Του χρόνου θα κρίνουμε την κουντουρά τι έκανε. Μάλιστα. Με καταλαβαίνεις. Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, ήταν γενικότερα το κλίμα εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα και πήραμε ένα μικρό μερίδιο και εμείς από αυτό. Κατανοητό. Θέλω να πάμε στο εξής. Μιας που μιλάμε για τουρισμό, να μου πεις αν πρώτα απ' όλα τι τσάρτερ είχαμε στα κύθρα φέτος, τι συνδέσεις είχαμε αεροπορικές, αν προβλέπεις κάτι καινούριο για την επόμενη σεζόν και κάτι καλύτερο. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω ότι είχαμε το προγραμματισμένο τσάρτερ εσωτερικού με την Astra Lines το Θεσσαλονίκη Κύθυρα, το οποίο ήταν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο-Αύγουστο. Ιούλιο-Αύγουστο. Καθημερινή. Ήταν τρεις φορές την εβδομάδα φέτος. Τρεις φορές την εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια αγορά η οποία πλέον έχει αρχίσει και αποδίδει στο νησί. Σαχαρία, με συγχωρείς. Από ανέκαθεν είχαμε βορειολαδίτες τουρίστες. Το ποσοστό. Από ανέκαθεν. Αλλά πολλό δε μάλλον τώρα, έτσι. Αλλά το ποσοστό αυτή τη στιγμή του τουρισμού που έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα είναι πάρα πολύ αυξημένο. Βέβαια. Αυτό οφείλονται σε όλα αυτά τα χρόνια στην παρουσία του Δήμου στη Βόρεια Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, έκθεση κτλ. Περίπτερο κτλ. Από το εξωτερικό συνεχίζονται οι πτήσεις της Ross Holidays Amsterdam Κύθυρα, οι Ολλανδοί. Συνεχίζουν. Μέχρι. Τελείωσε αυτό φέτος. Τελείωσε την προηγούμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Αυτοί ξεκινάνε μέσα Απριλίου με μέσα Οκτώβρη. Μάλιστα. Έτσι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι σταθερή. Αυτή είναι μια αγορά 12 χρόνια στον νησί. 12 χρόνια και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι σταθερή αξία. Μακάρι να είχαμε άλλες 10-20. Λοιπόν, μετά, η επόμενη είναι οι Δανείοι. Ναι. Οι οποίοι και αυτοί είχαν αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσο αφορά στον συμποστόσωση του εισερχόμενου τουρισμού που έφεραν. Και αυτοί είχαμε πάλι. Αυτοί ξεκίνησαν 17 Μαΐου. Ναι, αν θυμάμαι καλά, 17 Μαΐου και τελειώσαν την προηγούμενη Κυριακή. Μάλιστα. Την Κυριακή μας πέρασε. Άλλη πτήση. Τώρα για του χρόνου, ναι. Αυτοί θα έρθουν μία εβδομάδα νωρίτερα και θα φύγουν μία εβδομάδα αργότερα. Δηλαδή βλέπεις ότι δίνουν extension. Ναι, και από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει το Πράγα Κύθυρα Πράγα με τους Τσέχους. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο. Πολύ καλό. Είναι καινούριο και είναι τελείως διαφορετικό project από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή οι Δανείοι ήντουσαν κάθε Κυριακή. Οι Ολλανδοί ήντουσαν κάθε Δευτέρα.
Αυτό δεν είναι κάθε Δευτέρα, κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη. Είναι ανά 10 μέρες. Είναι κλειστό πακέτο ανά 10 μέρες. Πολύ καλό και αυτό. Δηλαδή, τη μία μέρα θα πέφτει Τετάρτη, την άλλη θα πέφτει Πέμπτη. Δεν έχει σημασία. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό project. Αλλά πολύ θετικό και αυτό. Ναι, ανοίγει η Τσεχία. Έτσι, ανοίγει η Τσεχία. Ανέβηκε πάρα πολύ η αγορά του Ισραήλ. Ναι. Και μέσα στην πτήση του χρόνου που θα έρχονται και οι Ολλανδοί, ξεκινάει να έρχεται και ένα άλλο γραφείο από το Βέλγιο, που προσωρινά θα το δοκιμάσουν να δουν πώς θα τους πάει η αγορά μέσω της πτήσης που έρχεται από το Άμστερνταμ. Μάλιστα, σε συνδυασμό δηλαδή. Σε συνδυασμό, ναι. Αν αυτό προχωρήσει πάρα πολύ καλά και δούμε ότι προχωράει, από το 17 θα ξεκινήσει απευθείας πτήση. Από το Βέλγιο. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά πτήσεις εξωτερικού. Εξωτερικού. Πέρα από Θεσσαλονίκη. Εσωτερικού, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι η ανανέωση του προγράμματος, ναι, για τις άγονες γραμμές. Δείτε μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή πάνω στο Υπουργείο για να μας ανοίξουν τη γραμμή το Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα. Ναι. Υπάρχει μια γραμμή άγονη, το Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα. Αυτό λοιπόν χρόνια ο Δήμος τώρα ζητάει να γίνει επέκταση της γραμμής μέχρι και τα Κύθυρα. Δηλαδή μέσω. Δηλαδή να ξεκινάει Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα, Κύθυρα. Αυτό θα είναι άγονη γραμμή. Δηλαδή θα είναι τρεις. Α, όχι το ενδιάμεσο, να πάει πρώτα Καλαμάτα και μετά να, ναι, έρθει εδώ. Α, είναι πολύ καλύτερο βέβαια να το σκεφτείς από το απευθείας, διότι ξαφνικά ουσιαστικά βγαίνει απευθείας η πτήση, ουσιαστικά με ένα stopover στην Καλαμάτα, αλλά συνδέεσαι με την νότιο Πελοπόννησο που πάει να γίνει επιχειρηματικό κέντρο για τα Κύθυρα. Οι περισσότεροι προμηθευτές μας είναι καλαματιανοί πλέον. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, σε συνδυασμό με την αύξηση λειτουργίας πτήσεων από την Καλαμάτα, θα λειτουργήσει συνδυαστικά και η Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί ουσιαστικά, πρόσεξε, όταν υπάρχει ένας ενδιάμεσος σταθμός, η γραμμή θα είναι Θεσσαλονίκη και η Κύθυρα με ενδιάμεσο σταθμό την Καλαμάτα. Όπως είναι τα Επτάνησα, η γραμμή είναι Κέρκυρα Κύθυρα με ενδιάμεσο σταθμό στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Πρέβεζα. Mm. Και Κρήτη, έτσι. Η Κρήτη διακόπηκε φέτος. Δεν κατέστη βιώσιμη η γραμμή. Δυστυχώς. Μάλιστα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Αν και εξυπηρετούσαν πολύ Κυθύρι. Άρα λοιπόν, ανακεφαλώνουμε όλα αυτά, Ζαχαρία μου, φίλε μου, που μας είπες, πολύ έτσι ενθαρρυντικά στοιχεία και ευχάριστα. Είναι το προσχέδιο, για να σας ολοκληρώσω. Το προσχέδιο είναι τώρα ήδη στο γραφείο του Υπουργού. Με ενημέρωσε ο Δήμαρχος σήμερα ότι έκανε παρέμβαση με την Κουντουρά και ο Υπουργός βλέπει θετικά όλη αυτή την εξέλιξη. Γιατί ξέρετε, θα κοπούν γραμμές. Εννοείται. Και θα μειωθούν και προγράμματα από γραμμές, δηλαδή, τι να σας πω, από την Αθήνα για παράδειγμα, εμείς έχουμε 8 πτήσεις την εβδομάδα εβδομαδιαίως. Αν μας τα κάνουν 7, γυρίζουμε στα παλιά. Αν μας το πάνε 9, είμαστε κάτι παραπάνω. Εμείς το είχαμε 7 και το κάναμε 8, η προηγούμενη δημοτική αρχή. Αύξησε τα καθίσματα από 300 σε 600, τα διπλασίασε. Είναι λεπτομέρειες που στον κόσμο δεν είναι κατανοητά. Ο κόσμος βλέπει, έμαθε ξαφνικά ότι ποια μέρα έχουμε διπλό αεροπλάνο. Δεν ξέρει ότι είχε γίνει μια προσπάθεια από πίσω, ότι ξαφνικά ότι αυτό ήταν συμβατική υποχρέωση εταιρείας να το κάνει. Αυτές είναι οι συνταγές επιτυχίες που πρέπει να διεκδικεί κάποιος ο οποίος ασχολείται με άγονες γραμμές, με συμβόλαια, με δημόσια παροχή. Ζαχαρία, είναι πάνω στο στοιχείο σου, τα ξέρεις. Είναι πάνω στο στοιχείο μου και γι' αυτό και τα συμβόλαια τα παρακολουθώ. Και εδώ να ξέρω ότι έχω και άψογη συνεργασία με όλους, παρόλο που δεν έχω θεσμική εκπροσώπηση για αυτό το θέμα. Ζητείτε η άποψή μου, ενημερώνω και το παρακολουθώ και προσωπικά ο ίδιος, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό ακριβώς αποτέλεσμα. Φαντάσου λοιπόν και να είχες, όπως προείπα εγώ, ναι, από χρόνια. Για να γίνουν όμως όλες αυτές οι πτήσεις, φίλε Ζαχαρία, και κυρίως του εξωτερικού, πρέπει να υπάρχει και ανάλογη υποδομή. Είδες τι είπαμε, ότι να αυξήσουμε τον τουρισμό τον Αύγουστο δεν έχει νόημα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποδομή. Για να αυξήσουμε λοιπόν και τις πτήσεις εξωτερικού, θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη υποδομή στο αεροδρόμιο. Υπάρχει, πρέπει να γίνει αεροδιάδρομος. Ο διάδρομος. Λοιπόν, σήμερα έκανα μια επερώτηση στον Δήμαρχο και με αφορμή ένα έγγραφο της Παντέρ σχετικά με μια αλλαγή τύπου ενός αεροσκάφου που προτίθεται Transavia να αλλάξει τις πτήσεις από το Άμστερνταμ. Το 17 θα αλλάξει όλο το στόλο της από τα Boeing 737-700. Θα τα μεγαλώσει και θα κάνει 737-800. Αυτό το 7 που θα γίνει 8, πιστέψτε με, δεν είναι επιχειρησιακά εφικτό να συμβεί στα Κύθυρα. Το υπάρχον μήκος του διαδρόμου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Ακόμα και άδειο να είναι το αεροπλάνο, δεν μπορεί να απογειωθεί από τα Κύθυρα. Μπορεί να προσγειωθεί, δεν μπορεί να απογειωθεί.
Άρα θα έχουμε πρόβλημα. Άρα τίθεται σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, στην ερώτησή μου για το χρονοδιάγραμμα, ζήτησα αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς μου απάντησε ότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Δήμου και ότι δεν μπορεί να προγραμματίσει και να μας ενημερώσει αρμοδίως για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Σημασία έχει όμως ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι για να υλοποιηθεί το έργο. Θέλει σε 3 χρόνια, σε 4, σε 5, κάποια στιγμή θα γίνει. Από τη στιγμή που φτάσαμε, ξεπεράσαμε το ποιος θα κάνει τη μελέτη, το πού θα βρούμε τα λεφτά, ποιος θα μας χρηματοδοτήσει τις μελέτες, πώς πήρε εξαιρέσεις, διότι οι διεθνείς κανονισμοί επέκτασης ενός διαδρόμου δεν είναι αυτό το σχέδιο το οποίο πάμε να κάνουμε. Αυτό το σχέδιο που πάμε να κάνουμε είναι με εξαίρεση πάει να γίνει για να γίνει. Γιατί αν πηγαίναμε σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπως υποβάλλει ο ICAO, το έργο θα εκτιναζόταν η κοστολόγησή του. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει. Να είναι και ασύμφορο στο τελευταίο έτσι. Και να ήταν ασύμφορο. Δεν θα μπορούσε κανένα cost benefits, δεν θα μπορούσε καμία μελέτη σκοπιμότητας να κάνει αυτό το έργο, να το προκρίνει ως βιώσιμο και να προκριθεί. Άρα, επομένως, έχει μπει το νερό στα βλάκια. Έχει μπει το νερό στα βλάκια. Έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα να γίνουν. Ναι. Περιμένουμε τώρα την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από την εγχώρια περιουσία για να προχωρήσουμε στη μελέτη σκοπιμότητας. Μάλιστα. Μιας που μιλάμε για συγκοινωνία όμως, λύσαμε για αεροπορική συγκοινωνία, να πούμε και για τη θαλάσσια συγκοινωνία, έτσι δεν είναι? Διότι κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες ακούγαμε όλοι, σταματάει το Κορνάρος, τέλος του μήνα κτλ. Βέβαια, δόθηκε κάποια παράταση. Γιατί είμαστε και λίγο αυτοκαταστροφικοί στο νησί μας. Έχουμε μία δόση να αυτοκαταστροφόμαστε μόνοι μας και να πνιγόμαστε μόνοι. Δηλαδή, το Κορνάρος πάντα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο έκανε την ετήσια διμηνία ακινησία του. Εφέτος λοιπόν, όπως και πέρυσι, θα πραγματοποιήσει την ετήσια κινησία του περί τα μέσα Νοεμβρίου με την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, μέχρι 18 Δεκεμβρίου αν θυμάμαι καλά, και μετά ξεκινάει πάλι τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Μαρτίου με τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου. Κάνει σπαστά. Επανέρχεται δηλαδή για τα Χριστούγεννα και λίγο πριν το Πάσχα. Γιατί 10 Γενάρη σταματάει το μικρό. Γύρω στις 9 με 10 θα σταματήσει και το Πορφυρούσα για 2 μήνες. Ναι. Μέχρι το Πορφυρούσα, 10 του μήνα σταματάει. Ναι, περίπου αρχές Μαρτίου λογικά θα επανέλθει. Ναι. Άρα είναι παραπάνω, δεν είναι παραπάνω από 2 μήνες. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, το τοπικό μας πλοίο είναι αυτό που εξυπηρετεί την καθημερινότητα του νησιού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Ζαχαρία, λοιπόν, ότι Πορφυρούσα, καλό είναι και το άλλο, βεβαίως εξυπηρετεί και το άλλο, το θέλουμε, αλλά αυτό που πραγματικά εξυπηρετεί, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι το Πορφυρούσα. Είναι η κοντινότερη στεριά, έτσι. Όλα τα λιμάνια τα οποία... Και είναι και το μόνο που ξέρεις, ούτε επίσης εργασίας, όλα τα νησιά ούτε τα οποία δεν μπορεί να φύγει, ούτε έτσι αλλιώς. Όλα τα νησιά τα οποία αναπτύχθηκαν τουριστικά αξιοποίησαν την πλησιέστερη στεριά τους. Okay. Το πλησιέστερο λιμάνι είναι αυτό που τους έλυσε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Βέβαια. Λοιπόν, το Κορνάρος λοιπόν ανακοίνωσε και το πρόγραμμά του μέχρι και το τέλος, μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2016. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα το κάνει και το Πορφυρούσα αυτό, θα ανακοίνωσε το πρόγραμμά του. Και είδομεν και περιμένουμε τώρα το διαγωνισμό για να δούμε ποιοι θα είναι οι καινούργιοι ανάδοχοι και τα καινούργια συμβόλαια για τα αεροπορικά δρομολόγια. Γιατί είναι ο διαγωνισμός το Γενάρη. Το Γενάρη, οπότε θα το δούμε Γενάρη. Και από εκεί. Εκεί θα δούμε τώρα. Να δούμε ποιοι είναι οι καινούργιοι παίχτες που θα μπουν. Έχουν βγει καινούργιες εταιρείες οι οποίες θα διεκδικήσουν το φιλέτο, τα κύθυρα. Τα κύθυρα, ξέρετε, το Αθήνα κύθυρα είναι φιλέτο. Φυσικά. Είναι φιλέτο. Φυσικά. Για τις αεροπορικές εταιρείες. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις 5.550.000. Επιδότηση. Στην τετραετία όμως. Τετραετία. Έτσι. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξοδεύει στην τετραετία επιδότηση ύψους 175 εκατομμυρίων. Όταν το Υπουργείο Ναυτιλίας ξόδευε για το έτος. Και με τις περικοπές της Τρόικας αυτό κατέβηκε παρακάτω από τα 100. Το χρόνο. Όταν τα αεροπορικά, που είναι και η καλύτερη συγκοινωνία, έτσι καθημερινή, ξοδεύει 100 την τετραετία. Τετραετία. Και εδώ άλλη για την ετήσια.
Μάλιστα. Άρα μιλήσαμε και για τη θαλάσσια κοινωνία. Να μιλήσουμε γενικά για μελέτες τώρα. Τι γίνεται με μελέτες εδώ στα Κύθυρα? Σχετικά με διάφορα έργα. Με διάφορα έργα, ναι. Λοιπόν, αυτό που κάναμε αποδοχή σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η αποδοχή των χιτή και χιτά στα Κύθυρα και στα Αντικύθυρα. Ξέρετε, ο Δήμος πλήρωνε γύρω στις 80.000 το εξάμηνο πρόστιμο για τα Κύθυρα και άλλα 80.000 το εξάμηνο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είχαμε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το χιτά, λες? Ναι. Λοιπόν, Αυτό είναι μέχρι τον άλλο μήνα δημοπρατείται. Και να πω κάτι, Ζαχαρία. Επειδή όσο και αν μ' άκουσες τον πρόλογο μου που είπα ότι μπορεί να πω κάποιους τους συνδυασμούς σου να μην είμαι, λέω εγώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, να μην είμαι συμπαθής, όμως ό,τι σωστό έχω δει και βλέπω, το λέω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Είναι γεγονός ότι είναι έργο της προηγούμενης. Και αν θέλεις και του. Κοιτάξτε, από το, ότι ο αείμνηστος Αρτέμις, για μένα και αυτή η δημοτική παράταξη. Όλοι μαζί και εδώ. Και αυτή η δημοτική αρχή, θα κάνει κάποια έργα. Θα κάνει προς το τέλος της ηττίας της. Ενδεχομένως. Ο επόμενος θα πρέπει να παραλάβει. Να βρει στρωμένο το χαλί. Έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Αλίμονο αν και δεν υπάρχει συνέχεια. Να πω κάτι, δεν πρέπει όμως. Θα πρέπει πάντοτε να μας βοηθάει η μνήμη να μην παθαίνουμε αμνησία. Έτσι. Ναι, μην είμαστε κοντόθαλμοι. Έτσι, μπράβο. Εγώ είπα και προχθές, γίνεται τώρα η ασφαλτόστρωση από τα Δόκανα μέχρι το Φράτσια. Έτσι. Και αυτό είναι ένα έργο, εδώ που τα λέμε, της προηγούμενης, της δικής σας παράταξης. Δεν είναι ακριβώς όμως όπως υλοποιείται, έτσι. Γιατί εμάς ήταν μέχρι τα Ρωνιάδικα. Ναι, αλλά κάτσε. Ένα-ένα, να το ολοκληρώσω. Γιατί περνώντας την ίδρυυση από το πλάι, εκμεταλλευόμενη πολύ σωστά, έγινε και μια διαπλάτηση, έτσι. Το έργο αυτό δεν ήταν από Αρωνιάδικα μέχρι Φράτσια, όπως μου είχαν πει. Ο μόνος που μου είπε προεκλογικά, φίλε μου Ζαχαρία, εδώ και είναι γραμμένες οι εκπομπές, την αλήθεια, ήταν ο Αντώνης ο Λαχανάς, προς τιμή του. Και μάλιστα με παραξένεψε πάρα πολύ. Όταν οι άλλοι μου λέγανε ότι έχουμε κάνει μελέτη για διαπλάτηση από Αρωνιάδικα μέχρι Φράτσια. Και βγαίνει εδώ ο Αντώνης, όταν τον φιλοξενήσαμε, αν με ακούει και την καλησπέρα μου, έτσι, την καλησπέρα μας, και μου λέει ότι όχι, θα γίνει συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου και άνοιγμα στις στροφές. Τελικά είχε δίκιο το παιδί. Είχε δίκιο. Έτσι. Αυτό είναι διαπλάνηση μέχρι τα Ρωνιάδικα. Όχι διαπλάνηση, συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου. Άλλο διαπλάνηση, άλλο συντήρηση. Άλλο διαπλάνηση, άλλο συντήρηση. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Διαφωνώ σε αυτό που λες. Κρατώ τις επιφυλάξεις μου. Ψάξτε το, γιατί στο λέω, το έχω ψάξει. Άλλο συντήρηση, άλλο διαπλάτηση. Και ξέρεις και ειδικά τα έργα δεν είναι και το φόρτο μου. Είχα και δουλέψει πριν ο πατέρας μου εργολάβος. Και είναι, άμα τα διαβάζεις, πελαγώνεις. Μπάς ερωτώσει, μην μείνουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Όπου τι έχει γίνει και από την προηγούμενη, δεν πρέπει να το πετάμε στο καλάθι. Ό,τι και όπου έχουν προσφέρει. Έτσι. Σχετικά τώρα για διάφορα έργα που μου έχετε πει, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα δείτε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για διάφορα έργα. Τώρα δεν έχει νόημα να κάτσω να μπω και να αναφέρω επιγραμματικά. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει. Είναι γύρω στις 33 προσκλήσεις μόνο και μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 που ανέλαβε η Νέα Δημοτική έως και τις 10 Δεκάτου του 2015 που έχω εγώ. Είναι 33 προσκλήσεις. Είναι έργα. Είναι άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα που εξυπηρετούν την καθημερινότητα του Δημότη και άλλα που δίνουν πνοή για τον τουρισμό όσο αφορά τις υποδομές. Κάποια που έτσι έχεις επισημάνει να μας πεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν οι αποκαταστάσεις σε διάφορες γεωτρήσεις και αντιλιοστάσια και δεξαμενές. Θα πάμε στο κομμάτι της σύνδρευσης μετά. Ναι, γιατί είναι για μένα αναπτυξιακό το νερό. Το νερό είναι ανάπτυξη. Εννοείται. Είναι πολιτισμός. Εννοείται. Το 2015, Ζαχαρίου, με συγχωρείς, και να μην έχει στα Ρωνιάδικα, παράδειγμα, νερό, να μην έχει το Κατούνι, να μην έχει την Αγία Πελαγία ή να βγάζει πορτοκαλάδα. Έτσι, ενέτη 2015 και να συμβαίνει και αυτό και πριν από 15-20 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή
επισκευή και στεγανοποίηση υδατοδεξαμενών άδρευσης οικισμού Βιαράδικα. Προμήθεια υλικών και συντήρηση και δημοτικού σχολείου χώρας. Ναι. Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών. Πέρασε το προχτές από την Οικονομική Επιτροπή. Αναβαθμίζει ο Δήμος την ηλεκτρονική του λειτουργία. Αναβαθμίζει τα λογισμικά του, τα προγράμματά του και τους υπολογιστές. Για να μπορέσει να είναι μία ο Δήμος, οι υπηρεσίες του να είναι σύγχρονες και ανταγωνιστικές πλέον με τους υπόλοιπους Δήμους. Γιατί πλέον τα προγράμματα τα οποία έχουμε δεν είναι συμβατά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία πρέπει να δουλέψουν και δεν μπορούν οι υπολογιστές να τα ανταπεξέλθουν. Και λογικό. Έτσι. Λογικό, λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη δαπάνη για το Δήμο. Υπάρχει το έργο συντήρησης γηπέδου καλασφαίρησης του Αβλέμωνα, ο καθαρισμός ζωνών και πυρασφάλεια, προμήθεια κάδων απορριμμάτων σχετικά με την ανακύκλωση, γιατί οι περισσότεροι κάδοι έχουν υποστεί με το πέρασμα του χρόνου φθορά και χρειάζονται αντικατάσταση. Και τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων της τοπικής κοινότητας Μετατίων. Ναι. Και την επισκευή και συντήρηση του δρόμου της παραλίας του ποταμού των Αντικυθύρων που είναι στα Αντικύθυρα. Τα λίμματα τα οποία τα όμβρια ύδατα στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Καρβουνάδας. Αυτό που έγινε, ναι, βεβαίως. Ναι. Ζαχαρία, να σε βοηθήσω και σε κάτι που ίσως σου διέφυγε. Και μην ξεχνάμε ότι αποπερατώθηκε το μουσείο στη χώρα, έτσι. Τελείως. Τελείως. Περιμένουμε την παράδοση. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και γιατί είχε ξεκινήσει από πριν. Χρηματοδοτούμενο, νομίζω. Έβγαλε η παράταξή μας, εξέδωσε. Υπάρχει δελτίο, δελτίο τύπου για το μουσείο. Ήταν χρηματοδότηση από την περιφέρεια, νομίζω. Από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ. 95% ήταν ευρωπαϊκή πόρη και 95% εθνική πόρη. Και να, από το ΕΣΠΑ, σε αυτό βέβαια, να ξέρετε ότι συνέβαλαν, πέρα από ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε την επίβληση και τη διαχείριση να το φέρει εις πέρας, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες, στους οποίους μην τους αναφέρω ονομαστικά και αδικήσω κάποιους, οι οποίοι συνέσφεραν. Έτσι, ένας δήμαρχος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα εάν δεν έχει πολύ καλή ομάδα. Και μια πολύ καλή ομάδα τι είναι? Ομάδα είναι οι ίδιοι άμεσοι συνεργάτες του, αλλά συνεργάτες μπορεί να είναι και ένας πολιτιστικός φορέας που μπορεί να συνεισφέρει και να γνωμοδοτεί επί του θέματος και να προχωρεί, διότι κακά τα ψέματα, όσο και να διαβάζουμε και να μπορούμε, εάν δεν επίπτουν στο καθημερινό μας αντικείμενο, πολλά πράγματα επεκφεύγουν. Δεν μπορώ εγώ να κάνω σίγουρα την ίδια δουλειά πολύ καλά με κάποιον ο οποίος ασχολείται επί του αντικειμένου καθημερινά και είναι η δουλειά του. Σαφέστα αυτόν θα σου βουλευτώ, σαφέστα αυτόν θα ακούσω και θα πορευτώ και να προχωρήσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι να σου πω. Απόλυτα. Ήθελα να επισημάνω, φίλε Ζαχαρία, το εξής, μιας που μίλησες για ΕΣΠΑ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ήταν, είναι και θα είναι ένα εργαλείο πολύ θετικό στο Δήμο, έτσι δεν είναι? Κακά τα ψέματα. Ανοίγουν τον Νοέμβρη κάποια άλλα προγράμματα. Μπράβο. Τώρα. Και ήθελα να πω. Το 14-20. Ήθελα να πω ότι ξεκίνησε από το 7 μέχρι το 13. Αν θέλεις για την ιστορία που μας ακούνε με το ΦΕΚ 267α312 του 7, τροποποιήθηκε με το 53α313 του 2010 και το νέο πάλι, το νέο με το σύμφωνο εταιρικής σχέσης που ήταν με το 1420 και με το ΦΕΚ 287α312 του 13. Το ΕΣΠΑ που είναι 14 με 20, έτσι, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι πάνω στο νησί και ξέρω ότι υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον για τα πρώτα 4 προγράμματα που έχουν ανοίξει για να συμμετέχουν και να σχηματιστεί φάκελος και να έρθουν λεφτά στο νησί. Βεβαίως. Και πρέπει, σωστά, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και όσους μας ακούνε, να ξέρετε ότι μέσα στο Νοέμβριο, δεν είναι κάτι που το έχω ανακοινώσει, έχω κάνει μια ανακοίνωση σχετικά στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Το Νοέμβριο περιμένουμε να ανοίξει και η εστίαση στο ΕΣΠΑ. Πολλά προγράμματα, πάρα πολλά. Και πολύ σημαντικό κεφάλαιο η εστίαση για τον νησί. Και το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Κομινό, με τον αντιδήμαρχο, και θέλω να το κουβεντιάσουμε και τώρα, να το πούμε στους φίλους μας που μας ακούνε.
πολύ σημαντικό για το ΕΣΠΑ να μπορείς να έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο να σου φτιάξει ολοκληρωμένο φάκελο ιδιώτης. Πολύ σημαντικό. Έφερα παράδειγμα δική μου περίπτωση πριν από χρόνια, έχοντας τον σωστό άνθρωπο, σιγά τα λεφτά που μου πήρε 200-300 ευρώ, είχε ολοκληρωμένο το φάκελο. Έτσι. Άρα λοιπόν να ψάξουν να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ στα Κύθηρα. Υπάρχουν. Υπάρχει ο κύριος Μιλονόπουλος και ο κύριος Τζορτζόπουλος. Μπράβο. Που ήταν στην προηγούμενη αναπτυξιακή του Δήμου με μεγάλη επιτυχία. Με πολλά εκατομμύρια. Μπράβο. Στα έτσι, ούτως ώστε να μην πάνε σε ένα ξεκάρφωτο ή να προσπαθήσει ο άλλος, γιατί το έχω δει και αυτό το έργο, να φτιάξει μόνο τα χαρτιά και να πάει ελλειπή το φάκελο. Σωστά. Έτσι, σωστά. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική. Να τσιμπουνευτεί τα 100-200 ευρώ, αυτούς, λέω παράδειγμα. Για τους φίλους που μας ακούνε και τα δύο παιδιά έχουν εξαιρετική εμπειρία στην προώθηση και στο σχηματισμό του φακέλου, και όσοι σκοπεύουν αυτό να τους προτιμήσουν. Να τους προτιμήσουν. Είναι και κυθύριδο. Δεν είναι διαφημίσεις που παιδιά, κάνω. Όχι, είναι δικά μας παιδιά και καλό να μείνουν στο νησί. Θέλεις να σου πω κάτι, Ζαχαρία μου? Εγώ προσωπικά και στο παρελθόν με είχαν ενοχλήσει φίλοι γνωστοί, ξέρω εγώ, που δεν ξέρανε, δεν ξέρει ο κόσμος. Ενημερώνουμε, γιατί η εκπομπή αυτή έχει και θέμα και σκοπό κάποιες ενημέρωσης. Δηλαδή κάνουμε τώρα, είπαμε κάποια πράγματα. Μας ενημέρωσες εσύ τώρα για το θέμα της αεροπορικής συνδέσης, εξωτερικού, εσωτερικού. Που πολλοί κόσμος, και εγώ δεν σου κρύβω, δεν τα ήξερα. Έτσι. Δεν είμαστε ξερόλες, μην είμαστε ξερόλες. Πρέπει κάποτε. Είναι αυτό που σου λέω. Ο καθένας στον πάγκο του. Ναι, έλα να σου μιλήσω εγώ για μουσική. Να μιλήσω για μουσική. Νομίζω ότι όλα τα κύθρα θα πρέπει να κάτσουν να μ' ακούνε. Το ίδιο πρέπει να ακούσουμε και εσένα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα το κάνουμε? Καθένας στον πάγκο του. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Επίσης να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα και μέσα την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Και για την πελαγία που μας ακούει, μας ανέφερε ο Δήμαρχος ότι προβλέπει στο τεχνικό πρόγραμμα 30 χιλιάρικα για τη φωταγώγηση του παραλιακού τμήματος της πελαγίας. Καλό. Πάγιο αίτημα. Ναι. Των κατοίκων της πελαγίας. Με την ίδρυυση μιας που μιλάμε για την ίδια πελαγιά. Για την ίδρυυση όχι. Προς το παρόν έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της ίδρυυσης στον Καραβά. Ναι. Στον Καραβά. Μάλιστα. Και μιας που μιλάμε για την ίδρυυση, φίλε Ζαχαρία, να πούμε, το είπα και την προηγούμενη εκπομπή, το έθιξα, δεν νοείται 2015, έτσι, δεν είναι τωρινό, ήταν και χθεσινό και προχθεσινό και αντιπροχθεσινό. Έτσι, θα έλεγα δεκαετίες τώρα, να περνάς παράδειγμα από τη Σκληρή και να βλέπεις τη Δεξαμενή και να φτάνει το νερό κάτω στο δρόμο, να περνάς από του Μαραθέα και να βλέπεις να φτάνει στο Μαραθέα κάτω από τη Δεξαμενή. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να μπει ένα φλωτέρ πάνω και να μην συμβαίνει όταν ο άλλος δεν έχει να πληθεί νερό το, έτσι. Είναι απλά χρηστικά πράγματα. Αυτό είναι μια χρηστική λύση την οποία σκεφτόμαστε. Δεν είμαι τεχνικός γνώστης για να σου το απαντήσω εμπειρεστατωμένα αυτό. Το είπα στον αντιδήμαρχο και ήδη μου λέει θα επιληθούμε να το πιάσουμε. Ξέρω ότι δεν μπορεί να τοποθετεί σε όλες τις περιπτώσεις ένα τύπου φλωτέρ, όπως ξέρουμε. Δηλαδή, τεχνικά είναι πολλά τα κυβικά του νερού. Δηλαδή, για να μπορέσει να σταματήσει μια αντλία την οποία να στέλνει νερό και να κάνει διαχείριση των υδάτων πόρων σου σε ανάλογα. Αυτό έχει να κάνει πραγματικά με τη ρύθμιση. Γι' αυτό εδώ λέω ότι ο υδρονομέας παίζει καθοριστικό ρόλο. Άρα στην μπορεί... απρόσκοπτη Μπράβο. Παροχή νερού. Μπορεί να το αντιμετωπίσουν με υδρονομέα. Στον κάθε οικισμό. Ακριβώς. Και σωστά. Τώρα, για να το 2016 θα προληφθεί από τον προϋπολογισμό να παραγγείλουμε κάποια φίλτρα για να λυθεί το πρόβλημα του ποταμού που είναι πλούσιο σε σίδηρο και μαγκάνιο. Λοιπόν, Ζαχαρία, μου ήρθε στο μυαλό κάτι. Δυστυχώς τώρα... το βόρειο τμήμα του νησιού είναι πλούσιο σε σίδηρο και μαγκάνιο. Θέλω να επισημάνω κάτι, να μην το ξεχάσω, Τάκη. Μου κάνει εντύπωση τόση ώρα σε παρακολουθώ με πολύ με θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγα χαριτολογώντας, αν μου επιτρέπεις. Τσεκάρω το εξής, φίλε Τάκη, και φίλες και φίλοι του Ράδιο Αντελή. Αυτό είναι το μεγαλείο του φίλου μου του Ζαχαρία. Οποιοσδήποτε άλλο στη θέση του θα ήταν, θα κατηγορούσε όλη την ώρα, θα την κάλυπτε, αν θέλεις, το τι δεν κάνανε οι σημερινοί, το τι κάναμε εμείς και τα λοιπά. Ενώ εσύ σε βλέπω πραγματικά πόσο σωστά τοποθετείσαι, τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε και τι θα κάνουμε. Η ζωή προχωράει. Μου κάνει εντύπωση. Η στο ζωή λέω. Προχωράει. Οφείλω πρέπει να από συγχαρώ. Εδώ και πέρα να βλέπεις τι πρέπει Οφείλω να κάνεις. Οφείλω δημόσια να συγχαρώ και για αυτό το πράγμα, φίλε Ζαχαρία.
Λοιπόν, και επίσης κάτι άλλο, και να, τα φίλτρα στα, να μην βλέπουμε φαινόμενα πορτοκαλάδα στην Αγία Πελαγία. Τα φίλτρα είναι ένα κόστος. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι τα είχαν αλλάξει τη δική σας παλαιότερα. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Αλλά τα φίλτρα θέλουν συνέχεια. Θέλουν συνέχεια. Τώρα μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι θα τοποθετήσει με τον προϋπολογισμό του 16, ειδικά για τον ποταμό που του έκανα προσωπική και που έγινε ερώτηση από την παράταξή μας σχετικά από τον πρόεδρο, μάλλον ήταν και ο πρόεδρος του ποταμού, ο κ. Μεγαλοκονόμος, και έθεσε το θέμα. Και τοποθετήθηκε, του απάντησε ότι στον προϋπολογισμό του 16 θα προβλεφτούν τα φίλτρα για τον ποταμό, που ο ποταμός δίνει σε πολλά σημεία νερό, για την εξάλληψη του υψηλού σιδήρου και μαγκανίου σε περιεκτικότητα ανά λίτρο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και κάτι ακόμα που έχω ενημερωθεί και διόρθωσέ με, ότι θα γίνει κάποια αναβάθμιση στον Δήμο σχετικά με το πώς θα μπορεί να πληρώνει, να γίνεται η πληρωμή από τον κάθε καταναλωτή. Ναι. Επιτέλους ο Δήμος έρχεται να εντάξει μία από τις πρωτοπόρες τραπεζικές πράξεις που γίνονται πλέον. Δηλαδή θα εκδίδεται ένας λογαριασμός π.χ. του νερού. Θα παίρνει έναν ηλεκτρονικό κωδικό η πληρωμή του, η οφειλή του, όπως πληρώνουμε τον ένφια για παράδειγμα. Όπως πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσω του τραπέζι. Θα πηγαίνει μέσω του iBank ή στην τράπεζα με αυτόν τον κωδικό και θα μπορεί σε οποιοδήποτε τραπεζικό μέσω οποιοδήποτε τραπεζικού συστήματος ή πιστωτικό ίδρυμα να πηγαίνει στο ταμείο με αυτό το λογαριασμό και να πληρώνει και να εξοφλεί την οφειλή του χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου. Επίσης εξυγχρονίζεται και η ταμιακή υπηρεσία του Δήμου με iBank, που σημαίνει ότι δηλαδή αν είχε να κάνει 10 εντάλματα το μήνα, δεν έπρεπε να πάει 10 φορές ο υπάλληλος στην τράπεζα, θα τα κάνει από τον υπολογιστή του στο γραφείο. Μα Ζαχαρία, με συγχωρείς, επειδή υπήρξε τραπεζικό. Και δεν είναι όλοι Δήμοι μέσα σε αυτό. Δεν είναι όλοι Δήμοι μέσα σε αυτό. Άρα είμαστε, είναι ο Δήμο, είμαστε από τους πρώτους. Είμαστε από τους πρώτους. Ξέρετε, είναι μια διαδικασία λεπτομεριών που πρέπει να συζητηθούν μεταξύ του Δήμου και της τράπεζας. Για το πώς πρέπει όταν γίνεται η πληρωμή. Προφανώς κάποια σύμβαση. Γίνεται σύμβαση, βέβαια. Έτσι. Για να πιστώνονται και να θεωρείται ο λογαριασμός και πληρωτέος με την απόδειξη. Ζαχαρία, να πω για την ιστορία. Ακούω διάφορους τώρα, ειδικά με τα κάποια κοντρόλ. Δούλευε στην τράπεζα και καταλαβαίνεις τι σου λέω. Απόλυτα στον αέρα το πιάσα. Και θέλω να επισημάνω λοιπόν να πω επιπλέον το εξής. Ακούω πάρα πολλούς. Πάω στη χώρα να πάω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Πάω στη χώρα πάω να πληρώσω το τέλη κυκλοφορίας. Πάω στη χώρα να πληρώσω την ίδρυυση. Έτσι. Εγώ σε πληροφορώ, το θεωρώ το λάχιστο αστείο, όχι γιατί ήταν και η δουλειά μου και αυτή, έτσι, αλλά είναι τη 2015 να έχει και ο τελευταίος, στο τελευταίο χωριό, στο τελευταίο σπίτι, ίντερνετ, έτσι, και να μην είναι η θέση που δεν πληρώνει στο φινάλε. Δεν πληρώνει. Θα πληρώσει μια προμήθεια 50 λεπτά, ξέρω εγώ παράδειγμα. Θέλω να σου βάλω αύριο στο λογαριασμό. Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες. Όχι όλες. Όχι όλες. Λέω. Συγκεκριμένες πληρωμές έχουν προμήθεια. Συγκεκριμένες, ακριβώς. Θέλω να σου βάλω αύριο το πρωί στην τράπεζα παράδειγμα, λέω, 100 ευρώ σε χρωστό. Νερό, ρεύμα, ναι, τηλέφωνο. Όλα, εγώ τα πάντα εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω, φίλε Ζαχαρία. Πάτε, βρε παιδιά, να πηγαίνετε σε την τράπεζα, είτε εθνική που έχω εδώ, είτε Πειραιώς, έτσι, και πάρτε λοιπόν αυτό το έρημο, βάλτε το πρόγραμμα αυτό, δεν πληρώνετε τίποτα και θα καθόρισετε από το σπίτι μέσα, έτσι, να μπορείτε να κάνουν όλες τις συναλλαγές. Γιατί πρέπει να πας στη χώρα, να πας ή στον ποταμό, να πας στην ουρά και να περιμένεις. Με το e-bank του λογαριασμού. Τα πάντα, εγώ από το σπίτι μέσα. Κάνεις παρακολούθηση στο λογαριασμό σου. Όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να μεταβείς οπουδήποτε και να πας ώρα και στιγμή. Μου έρχεται μήνυμα, εμένα οτιδήποτε, να μου βάλει τώρα παράδειγμα 1 ευρώ στο λογαριασμό μου, θα μου έρθει. Θα σου έρθει bank alert ότι έγινε κατάθεση του τάδε ποσού. Ή αν σου βάλω εγώ αντίστοιχα πάλι, θα μου το κρατήσει. Και χρέωση επίση. Το κατάλαβες. Και μάλιστα και να πω και το άλλο, και το λέω σαν τραπεζικός, ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος διασφάλισης των συναλλαγών. Αν τηρείς, απόλυτα. Είναι, δεν υπάρχει δίπλο κλείδωμα, υπάρχει πάρα πολύ πλευρό. Έτσι, είμαι σίγουρος, ξέρω τι λέω.
Έτσι, δεν μπορεί ο άλλος να σου υποκλέψει. Εκτός πλέον και κάνεις όπως έκανε μια καλή μου φίλη στην Νέαπολη που είχε την κάρτα και είχε γράψει τον κωδικό πάνω, της την κλέψανε στον Πειραιά και της πήρανε μέσα στους 1500 ευρώ. Εντάξει, τότε. Όχι, αυτές είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι σωστά ενημερωμένος ο καταναλωτής και πέφτει σε λάθη. Αλλά πολλοί κόσμος δεν εννοώ ότι ένα γεροντάκι σε ένα χωριό θα μπορεί να πάει να το κάνει ένας 80-90 χρονών. Αλλά μία μέση ηλικία που είναι στα κομπιούτερ. Θα μπορεί ο διπλανός του. Θα μπορεί και κάποιος άλλος. Μπράβο. Το κατάλαβες. Γιατί λοιπόν να ταλαιπωρείται ο φουκαράς, ο καθένας να πάει στη χώρα, να πληρώνει βενζίνες, που θα πάει να αράξει, να ταλαιπωρείται, να πάει στην ουρά, στην τράπεζα κτλ. Το θεωρώ. Ή στην ποταμό. Το χρόνο που θα χάσει. Το χρόνο που θα χάσει. Το κόστος που του κοστίζει να πάει μέχρι τη χώρα και να έρθει. Δεν μιλάμε για κάποιον που μένει στο λιβάδι στη χώρα. Το κατάλαβες. Εγώ σου λέω παράδειγμα. Δικό μου έργο και του Στέλιου. Και του Στέλιου και τον ευχαριστώ που με βοήθησε, που έβαλα το ATM στον ποταμό. Τι χιλιάδες κόσμο έχω εξυπηρετήσει με το. Εγώ το έβαλα αυτό με το Στέλιου. Μιλά σοβαρά, ξέρει εκεί. Χιλιάδες κόσμο. Και είναι έργο αυτό είναι μηχάνημα. Του Στέλιου και εμένα. Του Στέλιου που μου είπε το OK και μπράβο του, και εμένα που το διαχειρίστηκα, εξοδοτήθηκα από την τράπεζα, το διαπραγματεύτηκα με το Στέλιου. Είναι έξυπνο πρόεδρο. Ο πρόεδρο βλέπει μπροστά. Είναι πάρα πολύ καλό. Αναπτυξιακά. Εγώ μπορεί να μην μου λέει και καλημέρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Όμως, ότι είναι σωστό θα το πω. Και μπράβο του σε αυτό το κομμάτι, μπράβο του και σε όλα ό,τι κάνει. Έτσι. Μη μένω με στενό μυαλά, έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του Δήμου, έτσι, και την αναβάθμιση του κάθε πολίτη. Αυτό που επισημάναμε τώρα. Επίσης, μια παρένθεση. Ο Δήμος από τις 12 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα συμμετέχει στη φιλοξένεια. Είναι θεματική έκθεση τουρισμού, διεθνής έκθεση τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, και για όσους ακόμα δεν το έχουν καταλάβει ή δεν το γνωρίζουν και θέλουν να έρθουν και να συμμετέχουν στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος θα δώσει το παρόν. Εφέτος βέβαια έχει πάρει και μια απόφαση η Τουριστική Επιτροπή ότι δεν θα διατεθούν φυλάδια επαγγελματιών, αλλά μόνο των συλλόγων. Δηλαδή, αν εσύ, Πέτρο μου, έχεις ένα ξενοδοχείο και θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη, το περίπτερο του Δήμου δεν θα μπορείς να φιλοξενήσει το προσωπικό σου φυλάδιο προς κατανάλωση στους επισκέπτες της εκθέσεως. Θα πρέπει να κάνεις κινήσεις από μόνος σου για να κινηθείς στην έκθεση. Βέβαια, αυτό το αν θέλεις όμως να κάνεις ένα επαγγελματικό ραντεβού εντός της εκθέσεως, το περίπτερο του Δήμου είναι διαθέσιμο για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα επαγγελματικά σου ραντεβού στην έδρα του Δήμου, μέσα στο περίπτερο. Μάλιστα. Έτσι. Ζαχαρία, θέλεις να σου πω την καθαρή αλήθεια. Θεωρώ ότι ήταν από τις πιο καλές και πιο επιδικαιολογητικές εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ. Είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Το λέω απόλυτα ειλικρινά αυτό που σου λέω. Δεν ξέρω αν ίσως κάποιοι να με θεωρούν γραφικό ή να με θεωρούν υπερβολικό. Γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται να το λες. Πιθανότατα, είμαι σίγουρος. Δυστυχώς δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Αρεστοί σε όλους, ακριβώς. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει αυτό που αισθάνομαι να το λέω, να το βγάζω προς τα έξω και γι' αυτό και γίνομαι και κακός. Να ξέρεις αυτό τι κάνει όμως. Κάνεις εχθρούς όμως. Κάνεις εχθρούς, είναι γεγονός. Δεν γίνεται να είσαι αγαπητός από όλους. Να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις, σαν επίλογο, κάτι που θέλεις να προσθέσεις. Άλλωστε, θέλω να δεσμευτώ και να δεσμευτείς απέναντί μας και εμένα, Γιωτάκη. Βάζομαι άνω τελεία, όχι κάτω. Εδώ θα είμαστε. Έτσι, οτιδήποτε άλλο προκύψει το οποίο θέλετε να συζητήσετε, εγώ θεωρώ, στη διάθεσή σας. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές εκπομπές και πολλά να κουβεντιάσουμε εδώ, γιατί έχει να κερδίσει ο κόσμος και που θα σε ακούσει, θα μας ακούσει, θα τον συμβουλέψει σωστά και πιστεύω ότι θα κάνεις το έναυσμα και προς άλλους συναδέλφους σου, έτσι, είτε της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, να ακολουθήσουν το δικό σου παράδειγμα, αν δεν το ακολουθούν, αν κάποιος δεν το ακολουθεί, λέω. Σας το είπα και από την αρχή, θεωρώ ότι η μεθοδολογία ασκήσεως της αντιπολιτεύσεως σε αυτή την δημοτική θητεία
δεν έχει προηγούμενο. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και να ταυτιστεί με καμία των προηγούμενων ετών. Είναι επαναστατικό αυτό που λέω. Δεν έχω παρακολουθήσει δημοτικό συμβούλιο. Θα έρθω σε κάποια στιγμή μέσα να σας παρακολουθήσω. Έτσι, να καταγράψω όλα. Εκεί που πρέπει να πούμε το μπράβο, θα το πούμε και δεν φοβόμαστε έτσι, να το πούμε. Έτσι ακριβώς. Και αλλά εκεί που πρέπει να πούμε το όχι, θα το πούμε και θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί θα πούμε όχι. Αυτό συμβαίνει από όλους τους αντιπολίτευσης. Στην παράταξή μου, που μπορώ να σας πω, ισχύει. Ισχύ. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ισχύει. Ισχύ. Θα το δείτε. Εξάλλου έχουμε δείξει ήδη δείγματα πώς ασκούμε την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Κατηγορούμαστε ότι δεν ασκούμε αντιπολίτευση. Δυστυχώς διαφωνώ με όλους αυτούς που νομίζουν ότι δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Κάνουμε διαφορετική αντίληψη που αυτοί δεν έχουν την αντίληψη να αντιληφθούν ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν είναι το να λες σε όλα όχι, γιατί είναι πολύ ακριβώς εύκολο. Αυτό γίνονται τα προηγούμενα χρόνια. Αντιπολιτευόμουν για να κάνω αντιπολίτευση. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Έτσι. Έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για το πώς θα ασκήσουμε την αντιπολιτευτική μας γραμμή. Ακριβώς. Ζαχαρία, εγώ να σε ευχαριστήσω και εγώ και ο Τάκης. Και εγώ σας δεν ξέρω, έχουμε κάποιες ερωτήσεις, Τάκη, πριν κλείσουμε. Θα μιλήσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη, μετά τον Ζαχαρία, τον φίλο μας. Μάλιστα. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Mm-hmm. Ζαχαρία, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν απόψε μαζί μας, που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Και θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας είναι σίγουρο ότι καλή συνέχεια. Θα σίγουρα. Βεβαίως. Και αν έχεις χρόνο, μείνε μαζί μας. Θα μιλήσουμε και όπως λέει ο Τάκης με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε, γιατί μας ακούν οι Κυλάκωνες. Θα πάμε σε ένα καυτό θέμα. Σε ένα πολύ καυτό θέμα. Τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της Πελοποννήσου στην Ελλάδα που έγινε φέτος, όλη μας την Ελλαδίτσα μας, που έγινε στα Βάτικα, έτσι. Και δυστυχώς δεν έχει κηρυχτεί πυρόπληκτη περιοχή μετά από πόσες μέρες θα εκεί, 90. Έχω την κάρτα εδώ, είναι μισό αδικία λεπτό. Είναι αδικία. Είναι αδικία, φίλε Ζαχαρία, φίλες και φίλοι του Ράδιο Άντελιν. 97 μέρες. Καλά τις. Εδώ, για παράδειγμα, ξέρω ότι έχει κάνει επερώτηση ο κύριος Κατσαφάδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι πολιτευτής με τη Λακωνία. Ναι, γεγονός. Και πολύ καλά έκανε. Μπράβο του. Και οποιοδήποτε άλλος μας ακούει που πρέπει να κάνει τέτοια παρέμβαση για τέτοια ζητήματα, πρέπει να γίνονται. Ζαχαρία, ένα παράδειγμα θα φέρω, επειδή μας ακούνε και οι Λάκωνες φίλοι μας, και εγώ ξέρεις ότι έχω μεγάλη αδυναμία και μεγάλη αγάπη και εκείνη σε μένα. Δύο φιλαράκια μου, δύο αδερφάκια μου, μαζεύανε 10 τόνους λάδι. Σαν παράδειγμα θα το πω αυτό. 10 τόνους λάδι. Τους κάηκαν όλες οι ελιές, ένα GCP, ένα φορτηγό, 150 μέλισσες, 30 κατσίκια. Αυτό είναι η απόλυτη κατάσταση. Έχεις να πεις τίποτα γι' αυτό? Η απόλυτη κατάσταση. Εγώ σε πληροφορώ, φίλε Ζαχαρία, όταν βγήκα, μου ζητήθηκε, έκανα ανταπόκριση στο Radio City Θεσσαλονίκης, ανήμερα της φωτιάς, και μου παρακαλέσανε ο συνάδελφος από εκεί, όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί πλέον η κατάσβαση και καταμετρηθούν και κάνουμε σούμα στο τι έχει συμβεί, πίστεψε με ότι όταν βγήκα και την ώρα που μιλούσα στο Radio City πάνω, βούρκωσα, δεν άντεχα, λύγησα, το λέω αλήθεια. Δηλαδή αυτά που είδα, επειδή ήμουν εκεί από την προηγούμενη μέρα της φωτιάς. Σκέψου ότι εμείς που ήμασταν εδώ και ερχόταν ο καπνός μας. Το έζησα, Ζαχαρία. Σκέψου πόσο ήταν αυτοί που ήταν εκεί. Να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει το σπίτι. Να το σπίτι ακόμα. Να μην σου τύχει. Να μην τύχει, όχι. Να μην τύχει. Έχω τύχει σε δεκάδες φωτιάς. Αυτά. Λοιπόν, μουσικούλα, μικρό διάλειμμα. Να είσαι καλά, Ζαχαρία. Ευχαριστούμε. Τάκη, πάμε σε ένα διάλειμμα. Διάλειμμα για να μιλήσουμε με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Πολύ καλό μας φίλο, τον Μιχάλη τον Πρωτοψάλτη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιχάλη, καλησπέρα από το Ράδιο Άντελιν. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε έναν εκλεκτό συνάδελφό σου από την παράταξή σου, τον Ζαχαρία τον Σουρή,
Και ομολογώ ότι δεν ξέρω, παρακολούθησες την εκπομπή. Παρακολούθησα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλο, διότι έπεσε το ίντερνετ, παρακολουθούσα μέσω ίντερνετ και έπεσε το ίντερνετ και δεν άκουσα όλη την εκπομπή. Θεωρώ, άκουσα ένα μέρος στην αρχή. Ένα μέρος, έπρεπε να την ακούσεις όλη. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ. Κοίταξες κάτι ο Ζαχαρίας. Θέλω να πω κάτι τώρα, ναι. Το οποίο δεν το ξέρει... Δεν το ξέρετε εσείς βέβαια. Ο Ζαχαρίας είναι πάρα πολύ αξιόλογος και πάρα πολύ ενημερωμένος στα θέματα του τουρισμού. Είναι το νέο αίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω την ικανοποίηση ότι τον έβαλα εγώ στην πολιτική, τον έβαλα εγώ. Το ζήτησα στις προηγούμενες εκλογές του 2010. Συμμετείχε, ήταν υποψήφιος με την παράταξή μας. Το 2010 δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί τότε, βέβαια, διότι ήταν μόλις που είχε επιστρέψει στα Κύθυρα. Δεν τον ήξερε ο κόσμος ακόμα και δεν εξελέγει. Τώρα είναι δημοτικός σύμβουλος και νομίζω ότι υπόσχεται πολλά. Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αν είχες παρακολουθήσει όλη την εκπομπή, θα έβλεπες και θα άκουγες μάλλον ότι... Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σε ακούω. Λέω, αν είχες παρακολουθήσει όλη την εκπομπή, θα έβλεπες ότι το επισήμενα πολλές φορές. Το μόνο που δεν ήξερα ότι βέβαια εσύ τον είχες βγάλει, αυτό δεν, ομολογώ ότι δεν το ήξερα, δεν το είχα πει και χαίρομαι που το ακούω τώρα. Το ότι όμως είναι μια ανεξάντλητη πηγή, έτσι, αν θέλεις, που θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σωστά εμείς οι Κυθύροι και για τα Κύθυρα ο Ζαχαρίας, νομίζω το είπα πάρα πολλές φορές και μακάρι, και έκανα και την ευχή ότι μακάρι να ήταν από χρόνια αυτό το παιδί, γιατί θα είχε προσφέρει πάρα πολλά και ειδικά στον τουρισμό. Ειδικά για τον τουρισμό μας είπε πάρα πολλά. Νομίζω ότι... Ο Ζαχαρίας είναι. Έχει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά. Και είναι ξέρεις, εργατικός, ακριβώς. Είναι μεθοδικός και είναι και γνώστης ενός ευρέως φάσματος που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Από τις εναπομείνουσες πιες εισόδων του τουρισμού. Μπράβο. Και μεγάλες γνωριμίες. Και ξέρεις, Μιχάλη, κάτι άλλο που το επισήμανα και δεν ξέρω αν συμφωνήσεις εσύ μαζί μου ή όχι. Άλλη μια παρατήρηση που νομίζω ότι κέρια ήταν και σωστή από την πλευρά μου δημοσιογραφικά, ότι δεν αρκέστηκε να πει, ξέρεις κάτι, τι δεν κάνουν, ας πούμε, οι σημερινοί ή ξέρω εγώ ή και τα λοιπά, παρά τι κάνουμε όλα αυτά, δηλαδή όλα τα θετικά να βοηθήσει, να προβάλλει και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση και αυτό το επισήμανα και είναι ένα επιπλέον στα θετικά του. Κοίταξε κάτι, ο Ζαχαρίας δεν ήταν μέλος του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και μας βοήθησε σε αρκετά θέματα που είχαν σχέση με τον τουρισμό, με τις αεροπορικές συγκοινωνίες, με τη διαδικασία επέκταση του αεροδρομίου. Είχαμε μια πάρα πολύ συνεργασία και είχε εργαστεί και τότε πολύ. Και τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν πάει, ας πούμε, με κάποια κατάλοιπα ή κάποιες προσωπικές αντιθέσεις. Πάει ο άνθρωπος να προσφέρει στον τόπο. Ακριβώς. Να προσφέρει, ακριβώς. Στο νησί και στο Δήμο. Και μπορεί το να αντικείμενο και... που γνωρίζει περισσότερο από όλα, από οποιονδήποτε άλλο νομίζω. Είναι ο τουρισμός. Μακάρι να βρει ανοιχτά αυτιά και να τον ακούσουν να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μιχάλη, ευχαριστώ για αυτό, για τον Ζαχαρία. Είμαι σίγουρος ότι αν μας ακούει τώρα θα κοκκινίζει, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Ξέρει όμως ότι όλοι τον αγαπούμε, όλοι οι Κυθύροι τον αγαπούμε τον Ζαχαρία και όλοι είμαστε δίπλα του. Πάμε τώρα, αν ήθελες κάτι άλλο που ήθελες να επισημάνεις, ναι, για το μουσείο παράδειγμα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς η παράταξή μας, η παρουσία της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποδεκατιστεί, όπως ξέρετε. Διότι από τους παλιούς, όχι από εσάς τους παλιούς. Τέσσερις είμαστε όλοι, δεν, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως πως δεν υπάρχει αντικατάσταση άλλη. Ο μόνος που έχει μπει είναι ο Ζαχαρίας στη θέση του Αντώνη Λαχανά. Εμείς, ο Νίκος και εγώ που είμαστε εκτός, ναι, δεν έχουμε αντικατασταθεί, διότι... Όχι, εσείς όχι, ναι. Δεν εννοούσα, όχι για εσάς, αφού... Τον Ιανουάριο, εμένα εννοείται. Συζήτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μιχάλη, με συγχωρείς να το επισημάνω και να το διορθώσω, και άλλωστε το είπα αυτό, ίσως να μην τ' άκουσες, είπα ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης διεκδικείται έχετε το τεκμήριο της αθότητας. Το επισήμανα και θα στο επιβιώσει και ο Ζαχαρίας. Είναι μια πολύ γενική παρατήρηση. Εδώ έχει σημασία γιατί έχουμε κατηγορηθεί.
Σήμερα διάβαζα ότι έγινε έλεγχο στο Δήμο Πειραιά και κατηγορούνται εδώ και από, ξέρω εγώ, 3-4 προηγούμενοι δήμαρχοι για οικονομική κακοδιαχείριση, για 1000 πράγματα. Εμείς παραπευθήκαμε και πήγαμε σε ένα δικαστήριο, δεν σου λέω για τα άλλα τα οποία είναι αστεία, τα καταστήματα και τα λοιπά, στα οποία βέβαια έχουμε αθωωθεί σε όλα. Και δεν έχω δει βέβαια κανέναν από όλους που ασχολούνται με δημοσιογραφία να πούνε ναι, αθωωθήκαν οι τελεσίδικες στην τάδε υπόθεση. Αθωωθήκαν, έχουμε τέτοιες αθωωτικές αποφάσεις αρκετές. Τέλος πάντων, το μεγάλο δικαστήριο, το οποίο έγινε από το Φλεβάρι, από τις 3 Φλεβάρι ξεκίνησε και τελείωσε 26 Μαΐου, γιατί κατηγορούμαστε? Κατηγορούμαστε για παράβαση καθήκοντας επειδή δώσαμε παρατάσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα. Λες και αν ήταν οποιαδήποτε άλλη δημοτική αρχή δεν θα έδινε παρατάσεις. Και η σημερινή δημοτική αρχή δίνει παρατάσεις. Έχει δώσει για τον δρόμο του Χαλκού και για τον δρόμο του στο Διακόφτη, έχει δώσει 3-4 παρατάσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η κατηγορία. Δεν είναι το να λέμε μεγάλα λόγια ότι ξέρεις, θα στραφώ εναντίον τους, θα είμαι εναντίον τους εάν καταδικαστούν. Λοιπόν, αθωωθήκαμε και οι 35 κατηγορούμενοι για τους 4 εξ αυτών, για μένα, τον πρώην δήμαρχο, τον Θόδωρο τον Κουκούλη, και 2 μηχανικούς, άσκησε έφεση η εισαγγελέα. Εμείς πιστεύουμε εκδικάζεται στις 14 Δεκεμβρίου, έχει περιοριστεί η ημερομηνία, στο εφετείο Πειραιά, και εμείς πιστεύουμε ότι θα τελειώσει αυτή η δίκη. Όλα τα υπόλοιπα, γιατί βλέπουμε και εφημερίδες, θα το ολοκληρώσω 2 λεπτά. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται και γράφονται είναι κακόβουλα, δυστυχώς. Γράφει η εφημερίδα τοπική ότι έχει ενημέρωση και πληροφορίες ότι επίκειται καινούρια άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος. Πού έχει τις πληροφορίες? Μιχάλη, επίτρεψέ μου και αυτά τα διαδίδει ο σημερινός δήμαρχος. Λέει ο αντιδήμαρχος προχτές ότι έρχεται έλεγχος στο Δήμο και θα έχουμε άλλα δικαστήρια από τον έλεγχο, το είπες εσύ προηγουμένως, ναι. Έχουμε άλλα δικαστήρια από τον έλεγχο, να έρθει ο έλεγχος. Δεν λέει κανένας όμως την οικονομική διαχείριση που κάναμε στο Δήμο εμείς. Εμείς παραλάβαμε 285.000 πέτρο όταν αναλάβαμε το 2007 και παραδώσαμε 3,5 εκατομμύρια. Και ένα μεγάλο αριθμό έργων τα οποία μάλλον θα χρειαστεί να τα βγάλουμε σε μια ανακοίνωση, σε μια εκπομπή, σε ένα φυλάδιο για να τα θυμηθεί ο κόσμος και εσείς που ασχολείστε με την ενημέρωση του κόσμου, για να φύγει αυτό το νεφέλωμα που υπάρχει. Διότι είναι πολύ άσχημο, Μιχαλή, πολύ άδικο, Πέτρο, να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Όταν 8 χρόνια εμείς φύγαμε την ευθύνη στο Δήμο, δουλέψαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Σεβαστώ. Το ευχαριστώ από ορισμένους, όχι από όλους, διότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία η οποία έχει τελείως διαφορετική άποψη. Το ευχαριστώ από ορισμένους να είναι λασπολογία, κατασυκοφάντηση και μηδενισμός. Αυτό προσωπικά εμένα με πικραίνει, με στεναχωρεί και γι' αυτό αντιδρώ υπερασπιζόμενο στην τιμή και την υπόλοιψή μου. Και πολύ καλά κάνεις. Μόνο μου να μου επιτρέψεις να πω και εγώ κάτι, μιας που αναφέρθηκες για δημοσιογραφία και επειδή την υπηρετώ και νομίζω ότι προσπαθώ όσο γίνεται καλύτερα. Δεν γίνεται. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, γιατί δεν σε ακούω. Ναι, λέω επειδή υπηρετώ και εγώ τη δημοσιογραφία και επειδή αναφέρθηκε στην δημοσιογραφία, εγώ αναφέρθηκα, Μιχάλη, και ίσως δεν άκουσες όλη μου τη συζήτηση. Το είπα και εδώ και μπορεί να στο επιβεβαιώσει ο Ζαχαρίας. Άλλωστε, ό,τι λέμε εδώ είναι. Ακριβώς, δεν μ' άκουσες. Είπα λοιπόν το εξής, ότι αθωωθήκατε στα δικαστήρια, το είπε και ο Ζαχαρίας πρώτος, ότι αθωωθήκατε και ότι άσκησε έφεση ο εισαγγελέας, όπως το είπες και εσύ. Λέω, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε να τελειώσουν τελεσίδικα όλα αυτά και αν πραγματικά εσείς αθωωθείτε τελεσίδικα, θα είμαι μαζί σας. Εγώ προσωπικά και δημοσιογραφικά. Και θα είμαι μαζί σας. Τέλος πάντων, και έχει γίνει βέβαια, τέλος πάντων. Έτερνο κάτω. Εγώ θέλω να εξηγήσω κάτι που προφανώς δεν το άκουσες. Εάν πάλι βέβαια καταδικαστεί, τότε τα πράγματα βέβαια δεν θα είμαι μαζί σας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχω δηλώσει. Περιμένω λοιπόν, δεν πήρα θέση ούτε υπέρ ούτε κατά. Είναι το συζητήσαμε με τον Ζαχαρία. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά είπες, πότε είναι και σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την απόφαση, την όποια απόφαση θα είναι, που θα σε κρίνει, και επίσης για τα δικαστήρια, πότε θα είναι αυτά. Η Επικρατείας κρίνει πειθαρχικά. Ναι, και αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Και αυτό πρέπει να το περιμένουμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Δεν είπα λοιπόν, εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια, γιατί
είναι θέματα σοβαρά, δικαστήρια κτλ. Και όταν κάνεις δημοσιογραφία πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και νομίζω ότι αυτό προσπαθώ. Και αυτό περιμένουμε. Άλλο, κάτι άλλο που θα ήθελες να επισημάνεις? Λοιπόν, όχι, εγώ δεν, ο Παναγιώτης μου ζήτησε ότι να βγω. Για το μουσείο, και, για το μουσείο να μας πεις. Για το μουσείο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δελτίου το μουσείο έχει γίνει μια παρεξήγηση. Δηλαδή, δεν τολμάει η παράταξή μας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι στις εκλογές την πρώτη γυρία ήταν πρώτη στην προτίμηση του κυθραϊκού λαού. Δεν τολμάει να βγάλει μια ανακοίνωση, μια ενημερωτική συνήθως ή ασκώντας κριτική όπως θεσμικά έχει αυτό το ρόλο. Να βγάλει μια ανακοίνωση και να μην καθυβριστεί από τον Χαρχαλάκη και από τον Λαμπρινίδη. Και προσωπικά εγώ βέβαια πάρα πολλές φορές. Το μουσείο, η ανακοίνωση που βγάλαμε, είχε και έβγαλα και μια επαναληπτική μετά μια απάντηση. Ήταν το δελτίο τύπου, ήταν ενημερωτικό ότι τελείωσε και παραδόθηκε στην εφορία αρχαιοτήτων. Βάλαμε και το κόστος, επειδή μου λέγανε διάφορο ότι κόστησε αυτό το κτηριάκι, κόστησε 1,5 εκατομμύριο κλπ. Αυτά όλα δεν έχουν καμία βάση. Τα κτηριακά όλα, ό,τι έγινε μέχρι τώρα, στήριξε 285.000. Δεν υπήρχε. Μιχάλη, συγγνώμη, δεν ήταν ένα προϋπολογισμό, ένα 300 τόσο. Ένα, όχι. Ο προϋπολογισμός ήταν. Σε ένα, ναι, πάνω από ένα εκατομμύριο, περίπου 1,5. Ναι, μαζί ένα 400 τόσο. Μαζί με άλλα. Α, και στήχησε. Συγγνώμη, στήχησε 200 αυτό τόσο. Τα κτηριακά, ναι, μετά από την έκπτωση στήχησαν 285.000. Δηλαδή η όλη του κατασκευή 285.000. Η όλη κατασκευή στήχησε μέχρι τώρα 285.000. Α. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίζεται. Ναι, ναι, πολύ σωστά έκανες, γιατί εγώ λέω την αμαρτία μου. Ειλικρινά σου λέω, εκείνο που πραγματικά ήθελα να επισημάνω και μου διέφυγε προηγουμένως. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Άκου, όταν Μιχάλη, κάναμε ένα τεράστιο αγώνα. Σύμφωνοι. Δεν το, και ο Δήμος και βέβαια βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια και οι φίλοι. Δεν ξέρω. Το σωματείο που έχει δημιουργηθεί, οι φίλοι το Μουσείο των Κινδύνων, ναι, για να μπει στο ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθεί, διότι σε αυτή την περίοδο δεν υπήρχε περίπτωση το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μπορούσε να διαθέσει τον ευρώ, δεν είχε χρήματα δηλαδή να διαθέσει ούτε ένα ευρώ για το κτίριο. Εάν δεν είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, δεν θα ήταν εκεί η ερείπια, θα είχε καταρρεύσει, θα είχε πέσει. Λοιπόν, δεν υπήρχε δυνατότητα να γκρεμιστεί και να κατασκευαστεί με υπόγεια και όλους αυτούς τους χώρους που λένε. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Με το ζόρι μπήκε η επισκευή του κτηρίου εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ και είναι βέβαια και ο εξοπλισμός. Δηλαδή η ένσταση της συμπολίτευσης, θα έλεγα ότι είναι. Θέλανε να το. Δεν ξέρω αν είναι συμπολίτευση, γιατί εγώ δεν ξέρω αν οι συνεργάτες του κυρίου Χαρχαλάκη είναι ενημερωμένοι για όλα αυτά που γράφει. Όχι, όχι, να ρωτήσω μία διευκρίνηση να μου κάνεις. Θέλανε να το καταδαφίσουν και να χτίσουν ένα καινούριο. Λένε ότι, έκανε ένα σχόλιο. Αυτό δεν κατάλαβα. Ο κύριος Χαρχαλάκης έκανε ένα σχόλιο ότι ο κύριος Κουκούλης, αρχαιολόγος και ο Λαμπρινίδης, ότι ο αρχαιολόγος έπρεπε να διαφερθεί να καλυφθεί όλο το οικόπεδο, η κάλυψη του οικοπέδου. Τετραγωνικά, δηλαδή, να γίνει μεγαλύτερο κτίριο αυτό. Και να γίνουν υπόγεια και να γίνουν εργαστήρια κλπ. Δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Έγινε συντήρηση, έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Το κτίριο συντηρήθηκε πολύ καλά. Άρα λοιπόν να ξαναπούμε ότι ενώ ήταν προϋπολογισμού περίπου 1,5, στήχησε 285.000 στήχησε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Η εργολαβία η οποία είχε αναλάβει. Είχε σκοπό να επισκευάσει το κτίριο. Εγώ. Καλαμοσκεπή, κτίρια, όλα αυτά. Μιχάλη, εγώ τώρα τα ακούω. Τουαλέτες, διάδρομοι αμαία κλπ. Τώρα και τα απομένει ακούω. Τώρα, ναι, ο εξοπλισμός. Υπάρχει μια μουσιολογική μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και πραγματικά το ενδιαφέρον της κυρίας Χρυσουλάκη της προϊσταμένης των Βυζαντινών και των προϊστορικών τώρα, γιατί έχει ενοποιηθεί η εφορία. Είναι μεγάλο και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα το μουσείο θα είναι ολοκληρωμένο και θα έχουν μεταφερθεί και τα ευρήματα τα οποία θα εκτεθούν. Μιχάλη, να είσαι καλά. Γκρίνια, ναι, λοιπόν, για το τίποτα μετά από μια ενημέρωση. Μάλιστα. Ένα άλλο που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Απασχόλησε την εκπομπή σας πριν από 2-3 εβδομάδες το θέμα με το πρόγραμμα Life. Και υπήρχε μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου και του κυρίου Χάρου. Πρωτοβουλίας. Και, ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο
σιώπησε ξαφνικά, δεν έχει καταλάβει κανένας τι έχει να γίνει. Καλό είναι να το ερευνήσετε. Εγώ να σας πω το ερευνώ, διότι θα σας πω το εξής. Υπάρχει μία κοινοτική οδηγία, θα έλεγα, ή ξέρω εγώ, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι μέχρι το 2020 να υπάρχει προστασία στις χερσαίες και στις θαλάσσιες εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 20% για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπου ακούμε λοιπόν Natura και λοιπά, είναι προστασία, υπάρχουν απαγορεύσεις. Οπότε πιθανότατα να είναι και αρνητικό. Των κυθύρων και των αντικυθύρων να έχουμε μάλλον στη θαλάσσια περιοχή, ξέρω εγώ, ίσως 100% γιατί δεν διευκρινίζεται. Γιατί? Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν με το πράσινο στην Αττική να συμπεριλαμβάνεται και τα κύθυρα και να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με το δασαρχείο, θα έχουμε τώρα εδώ με το... την Natura. Το οποίο, το οποίο δασαρχείο, φίλε Μιχάλη, κανείς δεν το έχει λύσει δυστυχώς. Όχι, για τα κύθυρα. Αν δεν αλλάξει το σύνταγμα, αυτό το έχουμε πει, ότι αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση του συντάγματος, δεν μπορεί να λυθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην βάλουμε κι άλλα εμπόδια, διότι έχουμε πάρει μια φθήνουσα πορεία που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Άρα, αυτό που συμβαίνει δηλαδή στο νησί μας, ας πούμε, στην ανάπτυξή του, είναι εάν έχουμε αυτή την πορεία. Άρα φρονείς, αν καταλάβω. Είμαστε σε ένα σημείο σημαντικό, διότι προηγουμένως αναφέρατε, ας πούμε, για τις προοπτικές που ανοίγονται με τον τουρισμό. Είπε ο Ζαχαρίας ότι ανοίγει η Τσεχία από του χρόνου. Δεν πήγαμε στην Πράγα ποτέ να κάνουμε ούτε περίπτερο, ούτε διαφήμιση, ούτε τίποτα. Χρειάζεται να προσελκύσουμε tour operators. Το γραφείο που έχει πάει στη Δανία και μάλλον θα ανοίξει και το Βέλγιο σιγά σιγά, πήγε και στην Τσεχία και θα ανοίξει τη γραμμή της Τσεχίας και βεβαίως έχει προοπτικές και για άλλες προτεύουσες. Έτσι θα διευρυνθεί η σεζόν ακριβώς. Διότι τουρίστες έχουμε ακόμα, είχαμε αρκετούς μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που σταματήσαν τα τσάρτερς. Έτσι θα διευρυνθεί η σεζόν, έτσι θα γίνουν. Ήδη τα είπαμε με τον Ζαχαρία, είναι η δήμονας ο Ζαχαρίας, ακριβώς. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα και με άλλους τηλεφωνικά καλεσμένους. Το λέω αν θέλεις να μείνεις να παρακολουθήσεις σε ό,τι αφορά την μεγάλη πυρκαγιά στα Βάτικα, που δεν έχει κηρυχτεί πυρόπληκτη περιοχή μετά από 97 μέρες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την τηλεφωνική επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.